Έχει το πρώτο στο Ιωδόδος και πώς ανήκει. Έχει αθυμό η τέτοια, θα το πω εγώ. Όχι, καλή στο να διαφάνει. Το προεδρεύει, να προεδρεύει. Παρακαλείτε, απουσιάζει και η κυρία Καλαγιάη αντιπρόεδρος, παρακαλεί τον πρώτο πλειοψηφών δημοτικό σύμβουλος από τους παρόντες να προσέλθει να εκτελέσει χρέη Προέδρου. Ναι, δεύτερος είναι ο κύριος Κόκαλης. Οπότε καλούμε τον κύριο Κόκαλη. Καταρχήν χρόνια σας πολλά και να κηρύξουμε την έναρξη της 16ης έκτακτης συνεδρίασης. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Αντιπρόεδρο. Τα χρόνια πολλά και από μένα. Κατάλογος Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες. Αβραμίδης Παναγιώτης. Παρόν. Παρόν. Αγγελόπουλος Νικόλαος. Παρόν. Αγραπίδης Χρήστος. Παρόν. Αντωνάκου Σταυρούλα, απουσιάζει στη Βουλή, δικαιολογημένη. Αργουδέλης Αλέξανδρος. Παρόν. Βεντούρης Ανδρέας. Παρόν. Παρόν. Βοηδονικόλας Γεώργιος. Παρόν. Βοηδονικόλας Σταύρος. Παρόν. Παρόν. Βουράκης Ιωσήφ. Παρόν. Γαϊτανάρος Τηλιανός. Απόν. Γέμελος Νικόλαος. Παρόν. Παρόν. Γλύκα Χαρβαλάκου Αθηνά. Παρούσα. Παρούσα. Δαβάκης Γεώργιος. Απόν. Δικαιολογημένος. Απόν. Δρίτσας Θεόδωρος. Δικαιολογημένος. Απόν. Δικαιολογημένος. Απόν. Ελληνιάδης Τάρος. Παρόν. Ζηλάκου Χαραλαμπία. Παρούσα. Παρούσα. Καλαγιά Καραμαλάκου Πασχαλίνα. Απούσα. Καλαμαγιώτης Νικόλαος. Παρόν. Παρόν. Καλογερόγεννης Παναγιώτης. Παρόν. Καλογερόγεννης Αντώνιος. Παρόν. Καρβουνάς Νικόλαος. Παρόν. Παρόν. Κάρλες Αναστάσιος. Παρόν. Κατσαφάδος Ηλίας. Παρόν. Καψοκόλης Γρηγόριος. Είναι δικαιολογημένα απόν. Δικαιολογημένα απόν. Κόκαλης Πέτρος. Παρόν. Λαουλάκου Κυριακή. Παρούσα. Παρούσα. Μαντούβαλος Νικόλαος. Απόν. Μανολάκος Κυριάκος, παρόν. Μαρινάκης Ευάγγελος, απουσιάζει. Μαστρονικόλας Ιωάννης, απόν. Μελάς Σταυρούλα, παρούσα. Παρούσα. Μελάς Ιωάννης, παρόν. Νικοπολίδης Αντώνιος, στο εξωτερικό δικαιολογημένος. Νταϊφά Ειρήνη, απούσα. Παντελάκη Ελπίδα, παρούσα. Παρασκευόπουλος Δημήτριος, παρόν. Πυρούνιας Νικόλαος, παρόν. Ρέπας Παναγιώτης, παρόν. Σαλπέας Ηλίας, παρόν. Σαρίγωγου Ευαγγελία, παρούσα. Παρούσα. Σδρένιας Χρήστος, παρόν. Σιγαλάκος Κυριάκος, παρόν. Παρόν. Σιγάλας Γεώργιος, απόν. Σταθάκη Μαρία, παρούσα. Τζεφεράκος Αλέξανδρος, απόν. Τουμπέκης Χαράλαμπος, απόν. Φίκε Αμαλία Μελίνα, απούσα. Και Χαλκιά Αναστασία, παρούσα. Τριάντα τρεις παρόντες, υπάρχει πλειοψηφία, οπότε μπορεί να αρχίσει. Συγγνώμη. Να έχουμε και τα διαμερίσματα. Πρώτη Δημοτική Κοινότητα Γκόλφης Νικήτας. Παρόν. Δεύτερη Δημοτική Κοινότητα Αθανασίου Ευαγγελία. Αθανασίου Ευαγγελία. Παρούσα. Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Λιακός Σταύρος Χαράλαμπος. Παρόν. Τέταρτη Δημοτική Κοινότητα Πούλος Αναστάσιος. Παρόν. Και Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα Βοηδονικόλας Ιωάννης. Παρόν. 33 παρόντες. Απαιτούμενη πλειοψηφία.
Το λόγο έχει ο κύριος Πρόεδρος. Ορίστε. Όχι, εγώ δεν έχω. Θέμα ημερήσιας διάταξης. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 41 καθώς 24-15 ΤΑΦΑΛΦΑ. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, κύριε Σταθάκη. Θέλω να πω κάτι. Εν ώψη του συμβουλίου που, έχουμε, που έχει οριστεί για την Δευτέρα, για τα πεπραγμένα του Δήμου, κύριε Δήμαρχε, μάλλον σε εσάς κύριε Πρόεδρε πρέπει να το πω, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, πρέπει να κληθούν και οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης. Δεν ξέρω αν γι' αυτό έχετε προβλέψει, για να μην το ξεχάσουμε, για να γίνει σωστά η διαδικασία όπως προβλέπεται από τον κώδικα, γι' αυτό εμείς το επισημαίνουμε. Κύριε Σταθάκη, είναι δημόσια πρόσκληση, αλλά θα φροντίσουμε να την... Υπάρχει και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων, μάλιστα. Θα πρότεινα λόγω του έκτακτου της σημερινής συνεδρίασης να δώσω πρώτα τον λόγο στον κύριο Δήμαρχο και στους επικεφαλείς των παρατάξεων, εκτός εάν θέλετε να προηγηθεί η τοποθέτηση των εργαζομένων, εάν αυτή αλλάξει κάποιος τα δεδομένα. Κύριε Δήμαρχε. Και εμείς το ίδιο. Προσωπικά δεν έχω αντίρρηση να προηγηθούν. Διαδικασία. Μας φωνάξατε για ένα θέμα για να συζητήσουμε, για να πάρουμε απόφαση για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τι ακριβώς θέλετε? Δεν υπήρχε καμιά εισήγηση. Θα πρέπει να προηγηθεί μια εισήγηση και μετά να σε ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, μετά ό,τι θέλετε. Άρα να καταλάβουμε γιατί συζητάμε. Πολύ ωραία. Οπότε ας έχουμε την εισήγηση του κυρίου Δημάρχου να μας μιλήσει για το έκτακτο της σημερινής συνεδρίασης και εν συνεχεία, εάν συμφωνούμε όλοι, να ακούσουμε τα δύο λόγια από τους εργαζόμενους και να προχωρήσουμε στις τοποθετήσεις των επικεφαλής των συνδυασμών. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε πρώτα απ' όλα αυτή την πράξη μεθού περιεχομένου, την επίγουσα που μας καλεί όλους τους Δήμους και τις περιφέρειες να μεταφέρουμε τα διαθέσιμα χρήματα τα οποία έχουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος και μέσα από μια διαδικασία την οποία προσπαθούμε πλήρως να κατανοήσουμε. Έγινε χθες μια συνεδρία στις ΚΕΔΕ, συμμετείχε ο Υπουργός ο κ. Μάρτας, ο οποίος έδωσε κάποιες εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψουμε το επόμενο διάστημα. Να συζητήσουμε αυτό και να συζητήσουμε και το χθεσινό ψήφισμα της ΚΕΔΕ, το οποίο καλεί τους Δήμους, φαντάζομαι κύριε Κάρα το ξέρετε, καλεί τους Δήμους χωρίς να προχωρήσουν συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίων εκτάκτων με σκοπό την έκδοση ψηφισμάτων που θα καταγγέλουν κατά την εισήγηση κατά το ψήφισμα της ΚΕΔΕ την πράξη του περιεχομένου, τόσο στην πολιτική πράξη όσο και προς το περιεχόμενό της. Στην κατεύθυνση αυτή είπαμε και εμείς όπως και όλοι οι Δήμοι να κάνουμε μια έκτακτη συνεδρίαση, να συζητήσουμε το θέμα αυτό, να ανταλλάξουμε απόψεις και να βγάλουμε ένα ψήφισμα. Εγώ. Προφανώς όχι, αλλά μόνο. Θα ακολουθεί η συζήτηση. Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, εγώ επιθυμώ να κάνω μια τοποθέτηση για το πώς εγώ βλέπω αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και το γενικότερο πλαίσιο στην οποία ελήφθη η απόφαση αυτή. Να ακούσουμε τους επικεφαλείς και τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Διότι θεωρώ ότι δεν ήταν από την πλευρά μου σωστό να έρθω να εισηγηθώ ένα έτοιμο ψήφισμα. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση που θα γίνει εδώ και οι απόψεις θα ακουστούν θα διαμορφώσουν, αν θέλετε, ένα κείμενο. Ευχής έργο ήταν να μπορούμε να έχουμε ένα ομόφωνο ψήφισμα. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Εδώ είμαστε για να τις συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα. Οι σκέψεις λοιπόν οι δικές μου όσον αφορά αυτό έχουν δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι ότι σαφέστατα η χώρα βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, σε μια εξαιρετική δύσκολη συγκυρία. Υπάρχει μια νέα κυβέρνηση εδώ και τρεις μήνες, η οποία εξακολουθεί και είναι σε μια παραταμένη διαπραγμάτευση με τους δανειστές της χώρας. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε όλοι υπόψη μας. Πιστεύω ότι πρέπει και είναι υποχρεωμένοι όλοι να παρέχουν την όποια υποστήριξη σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, επαναλαμβάνω, για το καλό της χώρας. Και εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα, αλλά με ενδιαφέρει η χώρα και το μέλλον της. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο σε αυτό. Κατά την άποψή μου, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ως διαδικασία είναι μια λανθασμένη διαδικασία. Ο μη διάλογος και η μη διαβούλευση
είναι μια λαθασμένη, μια παράληψη, ανεξάρτητα εάν υπάρχει ο ισχυρισμός των χρονικών περιθωρίων που θέτει η κυβέρνηση ότι το χρονοδιάγραμμα ήταν ασφιχτικό το πλαίσιο, αλλά επαναλαμβάνω ότι για τέτοια κρίσιμα θέματα θα πρέπει να προϋπάρχει μια διαβούλευση και ένας διάλογος. Είναι βέβαιο επίσης ότι μας δημιουργεί ένα πρόβλημα, μια ανησυχία, αν θέλετε, για το πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος το επόμενο δίμηνο, για την αριθμολογία του, και η ανησυχία αυτή, αν θέλετε, σε ένα μεγάλο κομμάτι εστιάζεται διότι δεν έχουμε πλήρως κατανοήσει το τι θα συμβεί τους επόμενους δύο μήνες. Οπότε θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να ισορροπήσουμε μεταξύ των δύο αυτών παραμέτρων, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, επαναλαμβάνω, της εθνικής προσπάθειας η οποία γίνεται και είναι σε εξέλιξη, αλλά απ' την άλλη να πρέπει να προασπίσουμε, αν θέλετε, και την αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αυτονομία της, να προασπίσουμε το συμφέρον των Δήμων μας και των Δημοτών μας. Δεν έχω μεγάλες διαφωνίες με το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, που έχει 7, ουσιαστικά 6 σημεία, γιατί το ένα σημείο είναι ότι καλεί τους Δήμους να προβούν σε έκτακτες συνεδριάσεις. Όσον αφορά για την καταβολή ή μη των χρημάτων, εγώ θα έλεγα ότι ταυτίζομαι με τη σημερινή τοποθέτηση του πρόεδρου της ΚΕΔΕ. Θα πρέπει να ζητηθεί μια συνάντηση άμεσα με τον Πρωθυπουργό για να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε στο κομμάτι αυτό. Δεν ήμουνα και δεν είμαι υπέρ των ακραίων φωνών και εντάσεων. Θεωρώ ότι πρέπει να επικρατήσει μια ψυχραιμία και από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. Και πραγματικά με χαρά είδα συναδέλφους δημάρχους ότι και περιφερειάρχες σε αυτό το πλαίσιο να κινούνται, χωρίς άναρθρες κραυγές και έτσι, αν θέλετε, μια έκρηθμη κατάσταση. Διότι το βασικότερο όλων είναι, επαναλαμβάνω, αυτή η διαπραγμάτευση που θα κρίνει το μέλλον της χώρας. Αυτή είναι η δική μου σκέψη. Έτσι θα ισορροπούσα εγώ ως θέση, ότι δεν μπορούμε να μην καυτηριάσουμε την διαδικασία της πράξης, το μη διάλογο ή την ανησυχία που έχουμε, τη λογική ανησυχία ή την έλθουν λειτουργία του Δήμου. Αλλά απ' την άλλη, θα πρέπει να, με ψυχραιμία, να σταθούμε και εμείς σε ένα πλαίσιο, να σταθμίσουμε δηλαδή ότι όλο αυτό γίνεται σε ένα πολύ ασφικτικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται η χώρα, με ευθύνη των όποιων. Εδώ είμαστε 49 άνθρωποι, ο καθένας μπορεί να έχει την εκτίμησή του, την πολιτική, αν θέλετε, την κομματική, γιατί η χώρα βρέθηκε σε αυτό το δύσκολο σημείο και το ποιος μπορεί να φταίει. Αλλά έξω, επαναλαμβάνω, από κόμματα, αυτή τη στιγμή δίνεται μία μάχη. Άλλος κρίνει ότι γίνεται μία μάχη με όχι λάθος, με όχι σωστό τρόπο. Άλλος λέει με σωστό τρόπο. Αλλά είναι αντικειμενικό ότι δίνεται μία μάχη. Σε αυτή τη μάχη, εγώ προσωπικά δεν θα ήμουν αυτός που θα έβγαινα να πυροβολήσω την όποια κυβέρνηση έδινε μία αντίστοιχη μάχη. Επαναλαμβάνω όμως ότι απ' την άλλη δεν μπορούμε να μην καυτηριάσουμε όλα αυτά τα οποία προανέφερα, τα 4 σημεία τα οποία προανέφερα και σου καταδικάζει και η ΚΕΔΕ, σε σχέση και με την, αν θέλετε, την ουσία της πράξης δημοτικού περιεχομένου, αλλά και το συμβολισμό της πράξης, τη διαδικασία δηλαδή αυτή. Δεν θέλω να πω παραπάνω εγώ. Θα ήθελα να ακούσω και τους υπόλοιπους επικεφαλής και τους εργαζομένους. Και ακολούθως και θα υπάρξει δευτερολογία και άλλους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι θέλουν να τοποθετηθούν, για να δούμε πώς ή αν θα καταλήξουν. Στον κύριο Δήμαρχη, θα ήθελα επί την παρουσία της κυρίας Καλαλιά, η οποία είναι και σωστότερα για τη θέση μου, την παρακαλώ, εφόσον επιθυμεί, να με αντικαταστήσει αυτή τη σύντομη Προεδρία. Προσήλθε η κυρία Καλαλιά, οπότε αναλαμβάνει τα χρέη του Αντιπροέδρου. Καλησπέρα σας, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Πρέπει να ξέρετε ότι εχθές με ειδοποίησαν. Μου είπαν ότι αν δεν έρθει ο κύριος Δαβάκης να έρθω, αλλά δεν με ειδοποίησαν ότι δεν θα έρθει ο πρόεδρος. Το εύχομαι περαστικά. Οπότε συνεχίζουμε. Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση μπορώ να κάνω στο πλαίσιο της διαδικασίας των ερωτήσεων. Ερώτηση. Κύριε Δήμαρχε, μήπως μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος προκειμένου να τοποθετηθούμε? Γιατί καταρχήν επί της διαδικασίας θέτω νερό ένα ζήτημα. Το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, μπορούν οι υπηρεσίες, είναι μια σελίδα
Ας το δώσουν να το έχουν όλα τα μέλη του Συμβουλίου, ενδεχομένως κάποιοι να μην το έχουν. Με την άδειά σας βέβαια αυτό, αν συμφωνείτε. Νομίζω, για να σας απαντήσω, ευθέως να σας απαντήσω, τα σημεία της ΚΕΔΕ που λέτε, σε επιμέρους το 1-1 απάντησα, αν θέλετε. Δηλαδή... Ναι, σύμφωνα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα γραπτό κείμενο γι' αυτό. Εγώ τώρα να μοιραστήκατε, τώρα... εγώ το έχω μπροστά μου, αλλά επειδή με ρωτήσατε συγκεκριμένα, σας λέω τι λέει η ΚΕΔΕ. Καταγγείλωσε παράδειγμα. Όπως θέλετε εσείς, εντάξει. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Δήμαρχε. Αυτό που προτείνετε εσείς, η Δημοτική Αρχή Πλειοψηφία σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσον αφορά την υλοποίηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, ποια είναι η πρότασή σας? Συμφωνείτε με την ΚΕΔΕ που λέει να μέχρι το συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα γίνει στη Χαλκιδική στις 7 του Μάη να μην κατατεθούν τα χρήματα? Και βέβαια και αλλεπάλληλες συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο συμφωνούν σε αυτό. Λέτε αυτό ή λέτε κάτι άλλο? Νομίζω ότι δεν άκουσατε. Ότι είπατε για την κατάθεση των χρημάτων να γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, λέτε εσείς. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Αυτή είναι η πρόταση δική σας. Εντάξει, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι λέτε. Λέω λοιπόν ότι η σημερινή τοποθέτηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στο Λουτράκι ήταν να γίνει άμεσα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κάτι το οποίο και η ΕΝΠΕ ζήτησε, προκειμένου να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία των χρημάτων ή όχι. Δεν βλέπω πού λέτε. Και πάλι δεν... ρωτώ, συμφωνούμε σε αυτό, δεν υπάρχει θέμα. Άλλο είναι αυτό. Είπε και η ΕΝΠΕ να γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την ίδια στιγμή. Άλλο σας ρωτώ, εάν η πρότασή σας έχει να κάνει. Συγγνώμη, ότι... κοιτάω έτσι, αλλά φεγγίζει και δεν βλέπουμε καλά γι' αυτό, έτσι, συγγνώμη, πείτε μου. Δεν πειράζει, ναι. Εντάξει. Εάν προτείνεται στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή, αν ξέρετε, μπορεί η συνάντηση να γίνει σε μία μέρα, σε δύο ή σε 15. Προτείνετε, εσείς συμφωνείτε σε αυτό και το προτείνετε στο Συμβούλιο να μην κατατεθούν από το Δήμο του Πειραιά χρήματα μέχρι να γίνει το συνέδριο της ΚΕΔΕ με βάση την απόφαση? Τώρα αν γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και αλλάξει κάτι άλλο, προφανώς αλλάζει. Αυτή είναι η ερώτηση που κάνω. Τι προτείνετε στο Συμβούλιο? Προτείνετε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αυτό μόνο? Για την κατάθεση των χρημάτων τι θα κάνετε? Θα ανοίξει λογαριασμό η υπηρεσία, δηλαδή οικονομική του Δήμου Πειραιά με εντολή σας ή όχι? Εμείς αυτό ρωτάμε αυτή τη στιγμή. Τι προτείνετε εσείς? Λέω λοιπόν ότι η σημερινή θέση της ΚΕΔΕ, σε αντίθεση με το ψήφισμα το χτεσινό του Προέδρου και του κ. Πατούλη, ήταν ότι θέμα της εφαρμογής λοιπόν της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ζητάνε μια άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μέχρι τότε, προφανώς, λέμε ότι και θα συζητήσουμε για να δούμε αν την εφαρμόσουμε ή όχι. Αυτό λέω. Πού βλέπετε δηλαδή την ασάφεια? Επίσης, για να ανοίξει λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα πρέπει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει αντίστοιχη απόφαση. Δεν είναι κάτι το οποίο κατά πέρα θα γινόταν αύριο ή μεθαύριο, θέλω να πω, αν με ρωτάτε αυτό. Ωραία, να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κάνουμε ερωτήσεις τώρα, δύο συγγνώμη. Δύο λεπτά, κύριε. Να ξεκινήσουμε με τους επικεφαλείς των συνδυασμών. Έτσι δεν είναι? Κύριε Πρόεδρε, να μιλήσουν πρώτα οι εργαζόμενοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν είναι καλύτερα να μιλήσουμε πρώτα εμείς και μετά οι εργαζόμενοι? Αυτό νομίζω είναι το σωστό. Κυρία Πρόεδρε, θα θέλαμε πριν ξεκινήσω μια σαφή απάντηση εάν πρόκειται ο Δήμος να ανοίξει λογαριασμό διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το έκανε το ερώτημα ευθέως η κυρία Παντελάκη, αλλά εάν προβλέπετε να το κάνουμε τη Δευτέρα, πέστε ότι σκοπεύετε να ανοίξουμε. Κύριος Δήμαρχος. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά λοιπόν. Απήντησα ότι μέχρι να γίνει μια συνάντηση σχέδια με τον Πρωθυπουργό, σε συνέχεια των δηλώσεων του κ. Πατούλη τις πρωινές σήμερα, δεν θα προχωρήσουν στην υλοποίηση. Εάν γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και λυθούν απορίες ή θέματα, θα δούμε πώς θα επαναλαμβάνουμε τη θέση μας, όπως και οι άλλοι δήμοι, όμως και οι περιφέρειες. Νομίζω είναι σαφές αυτό το οποίο λέω. Άμεσα για τη συνάντηση. Σε άνοιγμα λογαριασμού θα προχωρήσουμε. Δεν σας άκουσα, κύριε Καλή. Σε άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση αυτών των χρημάτων. Σήμερα εννοείται. Σήμερα εννοείται. Την Δευτέρα είπατε. Επαναλαμβάνω, κύριε Καλή. Νομίζω παίζουμε με την κοροϊδία. Εάν η συνάντηση προχωρήσει και την Παρασκευή, ενδεχόμενα λέω, ή το Σαββατοκύριακο τη Δευτέρα και λυθούν οι απορίες, θα επανακαθορίσουμε, θα επικοινωνήσουμε στάσεις μας και εμείς μόνο. Και η ΚΕΔΕ μόνο τότε. Αυτή είναι η θέση λοιπόν την οποία παίρνουμε. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ερωτήθηκα σε σταθμό σήμερα αν μπορεί καταρχάς μια κυβέρνηση να υποχρεώσει τις περιφέρειες ή τους δήμους να καταβάλουν τα χρήματα. Θεωρώ πως μπορεί. Αλλά λέω ότι εμείς ζητάμε μια συνάντηση συνέχεια της ΚΕΔΕ με τον Πρωθυπουργό να μπορέσει να συζητήσει, όχι εμείς σαν Πειραιάς, η ΚΕΔΕ εννοώ, ως φορέας, να συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, να δούμε τι μπορεί να λυθεί μέσα από αυτή τη συνάντηση και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
Άμεσα ζητάμε τη συνάντηση. Δεν μας ζητά να καταθέσουμε τα χρήματα αύριο ούτως ή αλλιώς. Η διαδικασία για να ανοιχθεί λογαριασμό, σας λέω, ούτως ή αλλιώς πρέπει να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο και να ληφθεί η απόφαση. Άρα έχουμε 3-4 μέρες για να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε. Αυτή επαναλαμβάνω η θέση και τη ΕΜΠΕ που έχω μαζί μου εδώ το ψήφισμα και η σημερινή δήλωση του κ. Πατούλη. Δεν αντιλαμβάνομαι τι παραπάνω θέλετε να απασχίσουμε εμείς από το σύνολο των Δήμων και των φορέων τις οποίες μας εκπροσωπούν. Αυτό σας απαντώ. Αλλά σας ακούσουμε και τις δικές σας θέσεις, δηλαδή. Να ακούσουμε και τις δικές σας θέσεις και μετά, γιατί δεν είναι, νομίζω, δόκιμο να τίθονται ερωτήσεις μόνο. Να ακούσουμε όλες τις θέσεις των επικεφαλής και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Κύριε Κάρλε, έχετε το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, εγώ το παίρνω μετά από την διευκρίνηση που κάνατε ότι δεν πρόκειται να ανοίξετε λογαριασμό εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία της ΚΕΔΕ με τον Πρωθυπουργό. Και επίσης θα ήθελα πριν να σας πω ότι συμφωνώ με τα περισσότερα που είπατε, το ότι αν η πατρίδα έχει ανάγκη και ότι πρέπει να είμαστε υπεράνων κομμάτων και όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, ότι προέχει η σωτηρία του κράτους. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως ακούγονται πράγματα ότι εχθές δεν είχαμε λεφτά, σήμερα τα βρήκαμε. Το πρωί στις 9 η ώρα δεν τα είχαμε, στις 12 τα βρήκαμε. Κύριε Αγραπηδή, ό,τι θέλω λέω, δεν λέω ονόματα εγώ, τι μου λέτε μετά τώρα. Όχι κύριε Αγραπηδή, αυτοί που ζητάνε τα λεφτά. Αυτοί που ζητάνε τα λεφτά, κύριε Αγραπηδή. Εγώ δεν λέω ονόματα. Προσέχω. Προσέχω. Κύριε Αγραπίδη, επειδή με πιέζουν, το είπε ο αρμόδιος για το Γενικό Λογιστήριο, αν έχει ή δεν έχει λεφτά. Εντάξει, ικανοποιηθήκατε τώρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Κύριοι συνάδελφοι, καταρχάς κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πουθενά στο Σύνταγμα, στο Σύνταγμα δεν λέει ότι μπορεί το κράτος να παίρνει τα λεφτά των Δήμων και των άλλων νομικών προσώπων. Με την πράξη αυτή νομοθετικού περιεχομένου καταργείται η αυτοτέλεια των Δήμων. Θέλουν να καταργήσουν. Εγώ πιστεύω ότι οποιαδήποτε προσφυγή στο ΣΤΕ θα δικαιωθεί. Αυτό που έκαναν ήδη ορισμένοι περιφερειάρχες και αυτό που έχει σκοπό να κάνει η ΚΕΔΕ, που δεν το έχει κάνει ακόμη, θα δικαιωθεί. Διότι με αυτόν τον τρόπο πλήττεται η ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εάν εμείς εδώ είχαμε μέχρι σήμερα ένα πλαίσιο που θέλαμε να καθορίσουμε τα τοπικά προβλήματα και το πώς θα διαθέσουμε τα λεφτά, αν θα πάνε περισσότερα λεφτά στην κοινωνική πολιτική που τόσο ανάγκη έχει σήμερα η χώρα. Εάν το πρώτο μήνυμα, κύριε Δήμαρχε, ήταν με το θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ποιοι θα κάνουν το κουμάντο. Το πάνω χέρι μέχρι τώρα και από το Σύνταγμα και από τον κώδικα τον είχαν οι Δήμοι. Αλλάζει και εκεί. Άρα ήταν προεόρτια η πολιτική, η κοινωνική πολιτική να το παίρνουν και να καθορίζουν τα λεφτά οι περιφέρειες σε συνεννόηση με άλλους δημόσιους οργανισμούς και να μην το κάνουν οι Δήμοι, που τόσα χρόνια οι Δήμοι με πενιχρά έσοδα από το κράτος ή και καθόλου, αν εξαιρέσει κανείς ορισμένα προγράμματα για τους παιδικούς σταθμούς, για τα ΚΔΑΠ ή για τη βοήθεια στο σπίτι, όλα τα άλλα κοινωνικά παντοπολία, όλα τα άλλα που ασχολούνται οι Δήμοι και ο δικός μας ο Δήμος εδώ του Πειραιά με την πλούσια δραστηριότητα που είχε την προηγούμενη τετραετία, πιστεύω να συνεχιστεί, που ήταν εκεί που ήταν η πρόεδρος και η κυρία Καλαγιά και στο Δήμο και στην ΚΟΔΕΠ, πιστεύω ήταν προεόρτια του τι πρόκειται να συμβεί. Εάν τώρα βάλουμε τα λεφτά μας όλα στην Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα της Ελλάδος
θέλει ο Δήμος του Πειραιά να πληρώσει κάποια δαπάνη για κοινωνική πολιτική, κάποια δαπάνη. Θα πρέπει 10 μέρες πιο μπροστά και αν του εγκρίνει και ποσοστό επί των χρημάτων που έχουμε, που να το βλέπω καταφατικά το κεφάλι, συμφωνείτε δηλαδή. Είναι αδιανόητο. Αυτό το κομμάτι πρέπει ξεκάθαρα να πούμε όχι. Δεν δέχονται οι Δήμοι αυτό το νομοσχέδιο. Από την άλλη πλευρά όμως είπαμε ότι έχουμε να κάνουμε με την Ελλάδα. Με την Ελλάδα να κάτσει με τα Προεδρία, δόξα τω Θεώ έχει και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και τα άλλα νομικά πρόσωπα να συνεννοηθούν και να δούνε οι Δήμοι που μπορούν να βάλουν πλάτη. Διότι τα τελευταία 4-5 χρόνια τη μεγαλύτερη πλάτη στο πρόβλημα που έχει η χώρα μας την έχουν βάλει οι Δήμοι. Από τη μία πλευρά έχουν μειωθεί τα έσοδα, από την άλλη έχουν μειωθεί οι μισθοί του προσωπικού των Δήμων και έχουν φτάσει σε εξευθυλιστικά σημεία, θα έλεγε κανείς, και από την άλλη και τη μείωση του προσωπικού, δηλαδή έχει βοηθήσει όσο κανένας άλλος τομέας του δημοσίου. Θα πρέπει να ψηφίσουμε το ψήφισμα που έχει βγάλει η ΚΕΔΕ και να είμαστε σε αναμονή. Και δεν είμαστε από τους ανθρώπους που μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη, πρέπει να βάλουμε όλοι από 5, 10, 20, βεβαίως και οι Δήμοι να βάλουν όσοι μπορούν και αν μπορούν. Αυτά ήταν σαν αρχική μου τοποθέτηση. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι συμφωνούμε, ψήφισμα και δε. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω σε αυτή τη φάση. Ευχαριστούμε. Κυρία Σταθάκη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια δύσκολη, σκληρή και επίπονη διαπραγμάτευση με τους δανειστές μας. Αυτό νομίζω τώρα ότι είναι κοινός τόπος, δηλαδή δεν θεωρεί κανένας λογικός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, δεν μπορεί να θεωρήσει ότι αυτή η κυβέρνηση παίζει, κοροϊδεύει και δεν μοχθεί για να μην περάσουν νέα μέτρα, να μην μειωθούν κι άλλο οι συντάξεις και οι μισθοί, να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ και να μην ξεπουληθεί η χώρα μας. Το αποτέλεσμα αυτής της σκληρής διαπραγμάτευσης, κανένας και καμία δεν μπορεί να το γνωρίζει ή να το προβλέψει. Η διαφορά της από τις προηγούμενες κυβερνήσεις είναι τεράστια και έγκυται στο γεγονός ότι προσπαθεί να ανατρέψει τα καταστροφικά αποτελέσματα των μνημονιακών επιλογών και να διακόψει, να σταματήσει αυτές τις πολιτικές, την εφαρμογή αυτών των πολιτικών στη χώρα μας. Το μέχρι σήμερα νομοθετικό της έργο είναι οπωσδήποτε σε αυτή την κατεύθυνση και είναι μια απτή απόδειξη των προθέσεών της. Επειδή εμείς τώρα εδώ που συζητάμε είμαστε άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ας θυμηθούμε λίγο τι έκαναν για την αυτοδιοίκηση οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, κατάργηση των δημοτικών φυλάκων, εφεδρεία, διαθεσιμότητα, μείωση των ΚΑΠ, παρατηρητήριο. Και όλα αυτά για ποιο λόγο? Όχι για να διασφαλιστούν κάποια χρήματα, για να διασφαλιστούν οι μισθοί και συντάξεις, αλλά για να μείνουν χρήματα για τους δανειστές. Και πολλά από αυτά με συνεχείς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Όμως, επειδή γνωριζόμαστε από παλιά σε αυτή την αίθουσα οι περισσότεροι και οι περισσότερες, πολλοί λοιπόν δημοτικοί σύμβουλοι που τώρα και από την μείζωνα αντιπολίτευση που τώρα διαμαρτύρονται, μέσα σε αυτή την αίθουσα ποτέ δεν έθεσαν θέματα για τα κουρέματα των αποθεματικών του Σαμαρά και για όλα τα άλλα θέματα που πέρασαν και τώρα ξαφνικά θυμόμαστε την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης, τους εργαζομένους, ενώ τόσα χρόνια δεν λέγατε κουβέντα για αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να θυμηθούμε κιόλας ότι η συνταγματική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ορθό να υπάρχει, είναι όμως με πόρους κρατικούς. Αν πράγματι υπήρχε αυτοτέλεια, δεν θα μπορούσε η κάθε κυβέρνηση να απολύει εργαζομένους, να μειώνει μισθούς κτλ. Στους Δήμους. Η υπονόμευση αυτής της αυτοτέλειας και της ανεξαρτησίας για την οποία, κύριε Κάλλες, δώρα μόλις μιλήσατε, ήταν συνεχής επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Τότε όμως δεν διαμαρτυρόσασταν. Και η μείωση εσόδων και η μείωση μισθών ήταν επίσης συνεχής. Καμία διαμαρτυρία όμως δεν είχατε εκφράσει. Ας δούμε τώρα τι έχει συμφωνήσει η νέα κυβέρνηση για την τοπική αυτοδιοίκηση.
επέκταση της ρύθμισης των 100 δόσεων και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παράταση ισχύω των προϋπολογισμών του 2014 για όσους δεν έχουν εγκεκριμένους προϋπολογισμούς 2015. Δέσμευση για κατάργηση των μνημονιακών διατάξεων δημοσιονομικής εποπτείας και δανεισμός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με ευνοϊκούς όρους και συμψηφισμός υποχρεώσεων δήμων προς το δημόσιο. Κάντε τη σύγκριση μόνοι σας. Υπάρχει καμιά σύγκριση? Καμία απολύτως. Τώρα έχουμε έναν πόλεμο σε εξέλιξη. Έχουμε μια, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, μια εθνική προσπάθεια σε εξέλιξη. Προσπαθούν λοιπόν οι δανειστές ως κοινή τοκογλύφη να μας εξαναγκάσουν σε επιλογές που ο λαός καταψήφισε στις τελευταίες εκλογές. Η άρνησή μας έχει ταμιακό, έχει οικονομικό αντίκτυπο. Θέλουμε την άρνηση σε αυτές τις προσπάθειες των δανειστών? Θέλουμε τη διαπραγμάτευση? Ή στην πραγματικότητα θέλουμε να ιτηθεί και να υποταχθεί η κυβέρνηση, αδιαφορώντας για όλα τα άλλα και μόνο από μικροπολιτικό συμφέρον? Πόσες φορές αυτή την αίθουσα δεν έχουμε πει σε δημάρχους, που δεν ήταν δική μας, αλλά όλες οι παρατάξεις το έχουμε πει, ότι προχώρα δήμαρχε σε πράγματα που από κοινού έχουμε συμφωνήσει, προχώρα δήμαρχε και εμείς είμαστε μαζί σου. Γιατί το κάνουμε λοιπόν αυτό? Αφήνουμε στην άκρη τις διαφωνίες μας, γιατί θέλουμε πρώτα απ' όλα το καλό του Δήμου και δεν ευχόμαστε κανένας, καμία παράταξη, να αποτύχει καμία δημοτική αρχή και κανένας δήμαρχος. Αυτό τουλάχιστον θέλω να πιστεύω. Ζητάει λοιπόν η κυβέρνηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου τα 7 δις διαθέσιμα σε αποθεματικά στους Δήμους που δεν θα χρησιμοποιηθούν άμεσα. Είναι σε λογαριασμούς όψεως με μηδενικά επιτόκια. Όχι, ξαναλέω, για να δοθούν στους δανειστές και στους τοκογλύφους, αλλά γιατί μπορεί, προσέξτε, μπορεί να τα χρειαστεί προσωρινά ως είδος εσωτερικού δανεισμού. Με ποιο στόχο και σκοπό? Να διασφαλιστούν, να πληρωθούν οι μισθοί και συντάξεις μέσα από μία πορεία αντιμνημονιακή, για να κρατηθούν οι στόχοι που έχει βάλει η κυβέρνηση, για να τονωθεί η διαπραγματευτική της δυνατότητα και μέσα σε μια πορεία που ο λαός επέλεξε και που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να επικροτεί μεγαλύτερο μέρος του λαού από αυτό που ψήφισε τη νέα κυβέρνηση. Και σας θυμίζω, έτσι για ένα παράδειγμα, ότι οι εκλογικές αποζημιώσεις των εργαζομένων του Δήμου στις δημοτικές εκλογές, για τις δημοτικές εκλογές και για τις βουλευτικές εκλογές, δεν έχουν ακόμα καταβληθεί. Θα μπουν λοιπόν, λέει η κυβέρνηση, αυτά τα αποθεματικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, που είναι η πιο έγκυρη τράπεζα και νομίζω ότι γι' αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, με ένα επιτόκιο 2,5%. Δεν ξέρω πόσα χρήματα έχει ο Δήμος Πειραιά και ειλικρινά δεν ξέρω, καλό θα ήταν έτσι να μας το πείτε, κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε, με τι επιτόκιο τα έχουμε κατατεθειμένα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το επιτόκιο είναι μια υποφελής και πολύ αποδοτική, αποδοτικότερη που υπάρχει τοποθέτηση χρημάτων. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο επιτόκιο. Αυτή την κίνηση προφανώς θα έπρεπε οι Δήμοι να την είχαν κάνει από μόνοι τους. Μόνοι τους, αν πράγματι στην Τράπεζα της Ελλάδας το επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από άλλες τράπεζες και ιδιωτικές. Επιπλέον, θέλω να πούμε και να σταθούμε και στο εξής, ότι αν περιφέρεια ή Δήμος υποστεί ζημιά, το δημόσιο θα υποχρεωθεί να αποζημιώσει σύμφωνα με πρόσφατη κυβερνητική τροπολογία. Άρα λοιπόν, αν ο Δήμος Πειραιά ή οποιοδήποτε άλλος Δήμος υποστεί μια ζημιά, χάσει κάποια χρήματα από αυτά που θα έχουν τοποθετηθεί μετά από την πράξη νομοθετικού, μετά την κυβερνητική απόφαση στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα έχει δικαίωμα να αναζητήσει την αποζημίωσή του. Και να σας πω και κάτι, αν πτωχεύσει η χώρα, δεν θα σωθούν τα αποθεματικά μας σε όποια τράπεζα και αν βρίσκονται. Δεν θα μείνει δηλαδή ο Δήμος Πειραιά όρθιος, γιατί δεν θα τα έχει βάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα τα έχει στην τράπεζα, δεν ξέρω ποια τράπεζα τέλος πάντων. Αυτό καταλάβατε, ότι εκεί σας πάμε, εντάξει. Λοιπόν, το λέω διότι ξέρω τι ακούγεται, ξέρουμε πολύ καλά τι ακούγεται. Και σας λέω λοιπόν ότι αυτά τα χρήματα, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα χρειαστούν, αν χρειαστούν, εκεί πέρα. Δεν έχει λοιπόν κανένας να φοβηθεί τίποτα, δεν έχει να φοβηθεί ότι θα χαθούν τα χρήματα. Αν χαθούν τα χρήματα, αν η χώρα οδηγηθεί σε μια τέτοια κατάσταση, που φυσικά απεύχομαι και πιστεύω ότι δεν πρόκειται να συμβεί, για να είμαστε και ξεκάθαροι, θα χαθούν είτε είναι σε αυτή την τράπεζα είτε στην άλλη. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την κυβερνητική αυτή απόφαση, οι φορείς και οι Δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν από αυτά για τις ανάγκες τους, όπως μέχρι σήμερα γινόταν. Αν το ποσό είναι πάνω από 10%, θα υπάρχει καθυστέρηση λίγων ημερών. Αλλά
Αν κάνω λάθος, κύριε Δήμαρχε, διορθώστε με. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή, όταν θα πάτε στην τράπεζα και θα ζητήσετε ένα μεγάλο ποσό, δεν θα το πάρετε εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι το παίρνετε σε λίγες μέρες. Εγώ άκουσα και τον κύριο Πατούλη στις συνεντεύξεις που έδωσε, στις δηλώσεις που έκανε, και είπε ότι αν αυτό είναι μόνο για 2 μήνες, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό είπε επιλέξει χθες το βράδυ. Προφανώς και έπρεπε να υπάρξει προσυμφωνία με τους δημάρχους. Προφανώς και δεν συμφωνούμε με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Προφανώς και αυτή η ρύθμιση πρέπει να οριοθετηθεί χρονικά, να είναι απολύτως οριοθετημένη, δηλαδή να είναι για 2 μήνες. Προφανώς και τα χρήματα, αν χρειαστούν, δεν πρέπει, αν τα χρειαστεί η κυβέρνηση, δεν πρέπει να πάνε στους δανειστές, αλλά να τα χρησιμοποιήσει για ανάγκες μέσα στη χώρα. Αυτό φαίνεται ότι το καταλαβαίνουν διάφοροι φορείς, όπως και τα ασφαλιστικά ταμεία που έσπευσαν σήμερα να καταθέσουν την ανάγκη δηλαδή που υπάρχει γι' αυτό και τον πραγματικό λόγο που αυτό γίνεται, και όχι υποθέσεις κακόβουλες, που έσπευσαν να καταθέσουν τα αποθεματικά τους σήμερα βοηθώντας έμπραχτα την κυβέρνηση. Λέμε λοιπόν, να δούμε ψύχρεμα ποια είναι η πραγματική και ουσιαστική διαφωνία μας. Να δούμε τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος. Να αφήσουμε έξω τις μικροπολιτικές επιδιώξεις έξω από το τραπέζι αυτής της επίπονης διαπραγμάτευσης. Το να βγαίνουμε και να φωνάζουμε ότι δεν θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι όταν για αυτό το λόγο ζητείται η κατάθεση των χρημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος για να διασφαλιστεί αυτό το πράγμα, είναι λοιπόν εντελώς αστείο να βγαίνουμε και να λέμε τέτοια πράγματα. Εμείς επαναλαμβάνουμε, διαφωνούμε στη διαδικασία, διαφωνούμε ότι δεν υπήρξε διαβούλευση, διαφωνούμε στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ζητάμε τη δυνατότητα να έχουν δυνατότητα οι Δήμοι να εκταμιεύουν τα χρήματά τους όποτε τα χρειάζονται. Και υπάρχει ένα παράδειγμα που δημοσιεύτηκε από χτες δημοσιεύεται, ότι η Αττικό Μετρό, που έχει επίσης καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδας τα χρήματά σου, να χρειάστηκε 150 εκατομμύρια ευρώ, τα πήρε χωρίς κανένα πρόβλημα. Ζητάμε χρονική οριοθέτηση της ρύθμισης. Αυτό δεν είναι ένα μέτρο, να είναι απολύτως σαφές, που πρέπει να διατηρηθεί στο ΔΙΝΕΚΕΣ, έστω και αν ξαναχρειαστεί στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να οριοθετηθεί χρονικά, και νομίζω το χρονικό διάστημα των 2 μηνών είναι απολύτως ασφαλές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Σταθάκη. Κυρία Παντελάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τα, κύριε Κάρλε, ας τελειώσουν όλοι οι συνάδελφοι και μετά. Είναι σαφές ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, και τουλάχιστον ανεξάρτητα πολιτικού πλαισίου, σε αυτό φαίνεται συμφωνούν όλοι, ότι είναι μια απαράδεκτη πολιτική ενέργεια που έγινε, και βέβαια ο καθένας από εμάς, τώρα έχω καταλάβει καλά, θέτει από τη δική του πολιτική οπτική γωνία ζητήματα που αφορούν το πολιτικό. Εφόσον μπαίνουν στις 100 δόσεις. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει μια ταξική επιλογή, τόσο απλά. Δεύτερο. Η δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, δεν αφορά μόνο τους Δήμους. Αφορά όλους τους φορείς γενικής κυβέρνησης. Αφορά τα πάντα. Αφορά τα νοσοκομεία, αφορά την εκπαίδευση, αφορά τα πάντα. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Και αξίζει προβληματισμού και για αυτούς μας ακούνε τώρα και για μας, και ανεξάρτητα αν δεν μπορούμε δημόσια να το παραδεκτούμε ενδεχομένως ορισμένοι, που ή ταυτίζονται με αυτή την πολιτική της κυβέρνησης ή ταυτίζονται με τη λογική του συστήματος. Γιατί πολλοί λένε πάνω από τα κόμματα, αλλά είναι υπερασπιστές του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, και αυτοί είναι ακόμα πιο θερμοί υποστηρικτές του. Αυτό το λέω και για εδώ και γενικότερα. Λοιπόν, θυμόσαστε επί Νέας Δημοκρατίας τι γινόταν της προηγούμενης κυβέρνησης. Κάθε φορά που είχαμε μία δόση, είχαμε και συγκεκριμένα μέτρα. Το θυμόσαστε? Κάθε φορά που υπήρχε μία δόση, σε 3 μήνες, ήταν σε 5, είχαμε και συγκεκριμένα μέτρα. Τώρα τι έχουμε? Κάθε φορά που έχουμε μία συγκεκριμένη δόση, τι έχουμε? Έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε εσωτερικό δανεισμό.
Γιατί είναι ανοιχτή διαπραγμάτευση, δεν υπάρχει ρευστότητα και προσπαθεί εκ των ενόντων η παρούσα κυβέρνηση να προσπαθήσει να πληρώσει το κρατικό χρέος. Εδώ ποιο είναι το πρόβλημα, που εμείς δεν θα το λύσουμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά επειδή αναπτύσσεται μια πολιτική επιχειρηματολογία. Το πρόβλημα είναι ότι στραγγίζεται ό,τι έχει απομείνει και αιμορραγεί ο λαός μας για να πληρώνεται ένα χρέος για το οποίο δεν ευθύνεται, για το οποίο δεν έχει ωφεληθεί, για το οποίο δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη οι γενιές των γενιών που έρχονται. Δεν πληρώνεται, τόσο απλό, το καταλαβαίνουν όλοι. 400 κοντά δις. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα που κεγόμαστε. Και λέμε τώρα αν θα γίνει συμφωνία, θα γίνει. Ότι είναι δυνατόν, θα γίνει. Σε πόσα τέρμινα θα βγει μια συμφωνία. Εκτός αν πούνε πάμε για εκλογές για να φορτώσει στο λαό τις ευθύνες της κυβέρνησης που πρέπει να πάρει. Γιατί η κυβέρνηση αυτή είχε πει: εγώ θα καταργήσω το μνημόνιο και τους εφαρμοστικούς νόμους. Ψηφίστε με γι' αυτό. Τους ψήφισε, τους βγάλαν κυβέρνηση. Ας πάρουν τις ευθύνες μέχρι τέλος. Δεν μπορούν να τα καταφέρουν σε 2-3 μήνες. Ας ξαναπάμε για εκλογές. Για να πει στο λαό: κοιτάξτε να δείτε, ή θα αυτοκτονήσετε με τον πιστόλι στο γκρόταφο ή θα αυτοκτονήσετε με το μαστίγιο αυτό. Και θα επιλέξει τώρα, αυτό θα βάλουν τον κόσμο σε αυτό, αν προχωρήσουν εκεί. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δεν είναι ότι με μια τέτοια κίνηση σώνεται η Ελλάδα, σώνονται οι εργαζόμενοι, η πλειοψηφία των μισθοσυντήρητων, αυτών που υποφέρουν σήμερα, να πεις να μην γίνουν ποτέ αυτά τα έργα και οι πλατείες. Γιατί η ψυχή της κάθε πόλης είναι η άνθρωπή της. Δεν είναι τα έργα που γίνονται. Είναι έτσι, όχι. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται για ένα χαρακτήρι που γίνεται αυτή τη στιγμή, για μια αιμορραγία η οποία δεν θα οδηγήσει πουθενά. Και δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε εδώ τους σοφούς αν θα γίνει χρεοκοπία ή αν δεν θα γίνει. Και αν γίνει δηλαδή χρεοκοπία, δηλαδή δεν είναι χρεοκοπημένα τώρα τα λαϊκά νοικοκυριά. Είναι ήδη χρεοκοπή κόσμος. Αν θα ιτηθεί η κυβέρνηση, όχι σε αυτή τη βάση μιλάμε. Εμείς θέλουμε να νικήσει ο λαός. Ο κόσμος που υποφέρει να ζει καλά. Τι θα πει σε πάνω από κόμματα, κάτω από κόμματα. Τα κόμματα δεν καθορίζουν τις πολιτικές. Μήπως είχε έρθει κάποιος, ας πούμε, από το υπερπέραν και ασκεί πολιτική εδώ, για να ξέρω. Άρα και τα κόμματα κρίνονται. Επομένως, για να συντομεύω, είναι βαθιά πολιτικό το ζήτημα αυτό που προκύπτει με τα αποθεματικά. Δεν είναι ένα επιμέρους πρόβλημα, πάρε μας τα αποθεματικά και πήγαινε εκεί και εντάξει. Εδώ η κυβέρνηση έχει δώσει τη δυνατότητα οι Δήμοι να παίρνουν δάνεια από ιδιωτικές τράπεζες και να βάζουν ενέχειρο την ίδια την περιουσία του κάθε Δήμου. Είναι έτσι, όχι? Επομένως τώρα τους έπιασε το κροκοδίλιο δάκρυ και λένε απορώ γιατί να είναι στις ιδιωτικές τράπεζες και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδας. Εδώ έχουν δώσει και τα σημικά της οικογένειας και το επιτρέπουν. Είναι έτσι, όχι? Τώρα τους έπιασε αυτό? Ή τώρα έπιασε ορισμένους αιρετούς ο πόνος, δεν μιλώ για τον κύριο Κάρλε που το έβαλε, είναι θεσμικό, το έβαλε πάλι άποψη. Που ορισμένοι λέει καταργείται η αυτοτέλεια του θεσμού, η διοικητική κτλ. Σιγά που καταργείται. Γιατί δεν το σκεφτήκανε τόσα χρόνια που κόβανε 60-70%? Να πούνε εδώ μας καταστρέφετε, μας τα πήρατε όλα. Δεν υπήρχαν τέτοιες φωνές, άρα είναι πολιτικό το ζήτημα. Και ο καθένας ανάλογα με την επιχειρηματολογία του προσπαθεί να καλύψει τα πράγματα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Η κατάσταση όντως είναι κρίσιμη, αλλά για ποιους? Δεν είναι για όλους κρίσιμη στη χώρα μας. Είναι για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τους φτωχούς ανθρώπους, τους εργάτες, τους υπαλλήλους, αυτούς που έχουν μαγαζιά και καταστρέφονται και έχουν ρημάξει, τους φτωχούς αγρότες, ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και τρέχουν σαν περιπλανόμενοι να βρουν δουλειά. Για αυτούς είναι μαύρα και άραχνα. Υπάρχει όμως μια μεγάλη ομάδα, αυτή που είναι η κυρίαρχη σήμερα και αυτή είναι η πραγματική εξουσία, που γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Η διαπραγμάτευση γίνεται για αυτούς, δεν γίνεται για το λαό. Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Είναι πώς θα έρθει η κατάσταση στη χώρα μας ώστε να προχωρήσει σε ρυθμούς ανάκαμψης, ώστε να μπορέσει να αρχίσει να ζεσταθεί η καπιταλιστική μηχανή, γιατί και σε συνθήκες κρίσης και σε συνθήκες ίσως ανεμικής ανάκαμψης, πάλι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο είναι ο λαός. Οι δημότες του Δήμου Πειραιά θα πληρώσουν το μάρμαρο και με την ευθύνη της νέας δημοτικής αρχής όσον αφορά το χρέος του Δήμου. Όσον αφορά το χρέος του Δήμου, γιατί έτσι αποφάσισε η πλειοψηφία. Βεβαίως θα άνοιγε μέτωπο σε σχέση με όλους τους Δήμους μόνη της, όχι. Αλλά εφόσον οι Δήμοι οι ίδιοι και μαζί η ΚΕΔΕ έχει δεχτεί να έρθει σε μια τέτοια διαπραγμάτευση, απλώς να επιμηκύνεται το χρέος θα πάει μέχρι τις επόμενες γενιές του Δήμου του Πειραιά και θα ξεπληρώνουμε. Είναι χρήματα που λείπουν και από το Δήμο του Πειραιά. Τώρα ο Δήμαρχος είπε να εξισορροπήσει την κατάσταση. Ο Δήμαρχος προσπαθεί να πει ότι δεν χρειάζονται ακραίες φωνές. Δεν μην υπάρχουν ακραίες φωνές. Το θέμα είναι
το περιεχόμενο. Υπάρχει πιο ακραίο από αυτό που ακούστηκε, ας πούμε, να εξισορροπήσεις. Τι είναι εξισορροπήσεις, ποια είναι η εθνική προσπάθεια? Η εθνική προσπάθεια εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη γραμμή, η οποία λέει ότι αυτή η γραμμή, ο κόσμος να χαλάσει, εμείς θα είμαστε σε αυτό το δρόμο ανάπτυξης. Τέλειωσε. Αυτή είναι η εθνική προσπάθεια που γίνεται. Δεν είναι για όλους αυτή η εθνική προσπάθεια. Εμείς έχουμε άλλη αντίληψη αυτό. Δεν θέλω να την υιοθετήσετε. Αλλά απλώς ο καθένας κρίνει τον άλλο. Να εξισορροπήσουμε. Τι να εξισορροπήσουμε? Εδώ δεν είναι μέσα. Όταν θες να εξισορροπήσεις, φαίνεται με ποιανού το μέρος είσαι. Είναι με το μέρος της κυβέρνησης ο Δημάρχος. Καλά κάνει. Δεν θέλω να πω της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αυτό. Γενικότερα της πολιτικής αντίληψης αυτής και τα λοιπά. Δικαίωμά του. Σεβαστό. Σεβαστό. Κόσμο να βγάλει συμπεράσματα όμως ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται με αυτή τη λογική. Δεν είναι δηλαδή δημόσιες σχέσεις το θέμα. Εδώ είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Έχουν κοντρίνει. Και ρωτώ τέλος, ο Δήμος του Πειραιά έχει ένα ευρώ διαθέσιμο να βγει εδώ ο υπεύθυνος από την υπηρεσία την οικονομική του Δήμου που είναι εδώ και να μας πει ποιο ευρώ περισσεύει? Ένα ευρώ, αν υπάρχει ως περίσσευμα, να μας το πούνε. Γιατί ο Δήμος με το ζόρι τα βγάζει πέρα, όχι μόνο ο Δήμος του Πειραιά και όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα. Είσαμε 40 Δήμοι, είναι στο κόκκινο και δεν μπορούν να ισοσκελίσουν προϋπολογισμούς και έγινε ειδική ρύθμιση, όπως γνωρίζετε, να το ισοσκελίσουν μετά από 2 μήνες. Και ο Δήμος του Πειραιά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Αν μπορεί να τα βγάλει πέρα, να κρατήσετε τον κόσμο που λήξανε συμβάσει τα 8 μήνα, να προσλάβουμε προσωπικό και να αντιμετωπίσουμε τις πάγιες ανελαστικές δαπάνες. Άρα, ό,τι χρήματα έχουμε. Εμάς μας λείπουνε. Είναι έτσι ή όχι? Δεν μας λείπουνε μερικά εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη για να κλείσουμε τον προϋπολογισμό? Ναι ή όχι? Ας βγει κάποιος να πει το διαφορετικό και να το επιχειρηματολογήσει. Άρα ποια αποθεματικά θα πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδας και περιμένουμε κιόλας? Γι' αυτό εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να πάει τίποτα εκεί. Γιατί λείπουν οι πόροι. Μιλάμε με πλασματικά στοιχεία γενικώς και ορίστως. Ή μήπως τους 2 μισθούς των εργαζομένων που έχει ο κάθε Δήμος. Να τους πάει, να τους πάνε για αυτούς. Δεν θα λήξει εδώ το πράγμα. Και θα με θυμηθείτε, θα έρθουμε μετά από κάποιο διάστημα εδώ. Δεν θα λήξει αυτή η ιστορία. Είδατε και τα κουρέματα που έγιναν στα αποθεματικά, στα ασφαλιστικά ταμεία. Ακούσατε κανένα να πει ότι θα τα γυρίσουμε πίσω? Αλλά το πρόβλημα είναι γενικότερο. Εδώ πρέπει να μας δώσουν πίσω τα λεφτά μας χρωστάνε. Γιατί την ίδια στιγμή, όπως γνωρίζετε, που δεν έχουμε λεφτά και χανόμαστε και εδώ ολοκληρώνω. Δεν λέμε ότι χανόμαστε, ότι δεν υπάρχει άλλο. Γιατί κάνανε παραγγελία εξοπλιστικά προγράμματα 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 0,5 δις για τα επόμενα 7 χρόνια. Και δώσανε και προκαταβολή. Για ποιο? Να το πηγαίνανε πίσω, να το μεταθέτανε κι αυτό. Να γίνει μετάθεση, όπως λέει η κυβέρνηση. Μετάθεση της χρηματοδότησης. Δεν έγινε εκεί. Άρα, για σκεφτείτε λοιπόν ότι εδώ είναι συγκεκριμένες επιλογές. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Εμάς η πρότασή μας είναι. Και στην ΚΕΔΕ συμφωνήσαμε στο πλαίσιο, στο πολιτικό. Δεν υπάρχει πολιτικό πλαίσιο όπως είδατε στο ψήφισμα, γιατί ο καθένας εξηγούσε την πολιτική κατάσταση με διαφορετικό τρόπο και τη διέξοδο που πρέπει να δοθεί, αλλά στις προτάσεις. Συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος, τουλάχιστον αυτό. Καταγγέλουμε αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αλλά έχουμε άλλη άποψη. Αυτό δεν συμφωνούμε με τον Δήμαρχο. Εμείς συμφωνούμε να καταγγελθεί αυτή η λογική, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ζητάμε την απόσυρσή της, να ακυρωθεί. Και ζητάμε. Εάν η κυβέρνηση επιμείνει σε αυτό, να μην υλοποιηθεί, να μην μετατεθούν τα χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Αυτό πολύ, είναι πολύ σαφές, δηλαδή αυτό που λέμε και συγκεκριμένο. Όσον αφορά το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, εμείς συμφωνήσαμε όπως έχει το ψήφισμα, αλλά και εκεί προσθέσαμε. Έτσι για τον ιστορικό του μέλλοντος, κυρία Πρόεδρε, που ξέρεις, μπορείς να διαβάσουν για τα πρακτικά. Να μην είναι μέχρι τις 17 του Μάη, μέχρι τις 7 του Μάη που είναι το συνέδριο στη Χαλκιδική, να μην εφαρμοστεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό λέμε. Σε κάθε περίπτωση και αυτό συμπληρώνουμε εμείς στο ψήφισμα της ΚΕΔΕ. Ευχαριστούμε, κύριε Παντελάκη. Ο κύριος Κατσαφάδος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν αρχίσω να κάνω 2 παρατηρήσεις. Όλοι μιλούμε για Τράπεζα Ελλάδος. Υπάρχει Τράπεζα Ελλάδος. Κατ' ουσίαν. Δεύτερον, κάποιοι πριν λίγα χρόνια και πριν λίγο καιρό έκρυβαν στα συρτάρια τους στη λίστα Λαγκάρτ. Κάποιοι άλλοι στη Βουλή δήλωναν ότι έχουν φίλους στη λίστα Λαγκάρτ. Ήδη από σήμερα ο πρώτος πλήρωσε 2 εκατομμύρια που ήταν στη λίστα Λαγκάρτ. Μπαίνω τώρα
την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η από 20 Απριλίου λοιπόν 2015 ΦΕΚ Α41 πράξη νομοθετικού περιεχομένου που πριν ξεκινήσω την καταγγέλλω, η κυβέρνηση λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ καθημερινώς αποδεικνύει ότι δεν είναι καθόλου αντιμνημονιακή. Όχι μόνο δεν καταγγέλει το μνημόνιο, αλλά συνεχίζει την ίδια καταστροφική πολιτική που εφάρμοζε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Διαλύει τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας, θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουργία βασικών υποδομών. Παίρνει χρήματα από δήμους, περιφέρειες και σύντομα από πανεπιστήμια, νοσοκομεία, τον ΕΟΠΗ, τον Οργανισμό Φαρμάκων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Κτηματολόγιο και άλλους φορείς, προκειμένου να πληρώσει το επονίδιστο και επαχθές χρέος των τοκογλύφων δανειστών. Είναι άξιος διάδοχος Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Εφαρμόζει αντιδημοκρατικούς και αυταρχικούς τρόπους διακυβέρνησης με πράξεις εξακολουθεί νομοθετικού περιεχομένου. Ειδικά η πράξη αυτή αποτελεί ενέργεια απόλυτης αυθαιρεσίας. Γιατί δεν προηγήθηκε διάλογος με τους θυγόμενους φορείς. Η διάταξη ειδικά που προβλέπει τη δέσμευση ταμιακών διαθεσίμων από ΟΤΑ είναι αντίθετη με το Σύνταγμα, άρθρο 16 παράγραφος 5 και άρθρο 102 παράγραφος 2. Προσέξτε, στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε δεν αναφέρεται καμιά συγκεκριμένη αιτιολογία που να δικαιολογεί την εξαιρετική περίσταση που οδήγησε τη θέσπισή της. Επιπλέον, το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η αναγκαστική μεταφορά μένει απροσδιόριστο. Θέση μου είναι ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η έκδοσή της δεν ήταν πρωτοβουλία της κυβέρνησης αλλά έγινε σε ικανοποίηση αντίστοιχου αιτήματος των εταίρων. Η κυβέρνηση που σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών θα πληρώσει στο διηνεκές το δούνου του και τους ξένους τοκογλύφους δεσμεύει τα χρήματα του ελληνικού λαού και νομοθετεί καταστρατηγώντας συνέχεια το Σύνταγμα όπως η προκάτοχη Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κατσαφάδο. Ο κύριος Βουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι. Από προχτές που έχει γίνει ανακοίνωση για αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση, που έτσι αποφάσισε, έχω προβληματιστεί πάρα πολύ, έχω ανησυχήσει, έχω φοβηθεί, δεν σας κρύβω, όμως τώρα έχω ησυχάσει, πραγματικά. Μέχρι που σκέφτομαι, μαζί με το ψήφισμα αυτό, να φώξω την κυρία Σταθάκη, να προτείνω όλοι εμείς να δώσουμε τα χρήματά μας με ένα τρομερό επιτόκιο 2,5%. Βέβαια, εγώ ανοίγω τώρα στην κατηγορία των μη λογικών βάσει αυτών που είπε η κυρία Σταθάκη, αλλά δεν πειράζει, γιατί είναι τρομερό το επιτόκιο αυτό. Σε 2 μήνες θα πάρουμε πίσω επί 2,5% κάθε μήνα. Τρομερό. Το πρωί άκουγα. Συγγνώμη, είναι το χρόνο. Έχω έρθει σε αυτή τόσο πολύ που δεν ξέρω τι να πω. Τώρα παίρνουμε περισσότερα. Έχετε να μας πείτε αυτό. Δεν σας διάκοψα, κυρία Σταθάκη. Όχι, Σταθάκη, συγγνώμη, μην διακόπτε. Απορία έχω. Κυρία Σταθάκη. Είπατε τα δικά σας, να πω και εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, το πρωί άκουσα σε ένα σταθμό ραδιοφωνικό ότι ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε. Θα βάλουμε τα χρήματα, θα τα γυρίσουμε και θα τα ξαναπάρουμε. Θα τα ξαναδώσουμε. Πότε θα τα ξαναδώσουν, από πού θα τα πάρουν. Αν, ας πούμε, στην ακραία περίπτωση γίνει το συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κύριε Δήμαρχε, και πει ότι πιστείτε ότι πρέπει να τα δώσετε, όχι εσείς, όλοι οι Δήμαρχοι. Δεν έπρεπε, ας πούμε, για αρχή να ρωτήσουν, κύριοι, στο Δήμο Πειραιά έχετε 1 ευρώ να μας δώσετε. Ένας Δήμος που εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός πριν 3 εβδομάδες, που
με γεγονότα, με το ζόρι μας τον εγκρίνανε. Ένας δήμος που κάθε μήνα με το ζόρι πληρώνει τις υποχρεώσεις του στους υπαλλήλους, στις υποχρεώσεις προμηθευτές, σε οτιδήποτε άλλο, που δεν υπάρχει ούτε συνδετήρα να πάρουν όταν χρειαστούν τα γραφεία, που έχουν χαλάσει τα φωτοτυπικά και δεν έχουν χρήματα να τα φτιάξουν. Άντε έτσι, φέρτε τα χρήματα. Πότε θα μας τα φέρουν πίσω? Πώς θα πληρωθούν αυτοί που πρέπει να πληρωθούν τέλος του μήνα, τον επόμενο μήνα, το μεθεπόμενο μήνα? Και καθόμαστε τώρα, ας πούμε, βάσει του ΣΥΡΙΖΑ, των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο, να βάλουμε μια ζυγαριά που θα λέει επί Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ καταργήσαν αυτό, 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 αυτό. Επί εμάς τώρα ΣΥΡΙΖΑ θα βγούμε κερδισμένοι. Οπότε πού γέρνει τέτοια από εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ? Οπότε είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ ωραία, πάμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, όποιος μιλάει από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ κρατάει και μια υποσημείωση, έναν αστερίσκο στο τέλος, που λέει εντάξει, και αν πτωχεύσουμε, γιατί το άκουσα και αυτό το πρωί, εάν πτωχεύσουμε, δεν θα σωθεί ο Δήμος του Πειραιά. Μάλιστα, αυτός που άκουγα το πρωί, απλά δεν, θα το έλεγα, θα έλεγα ποιος ήταν, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν το άκουσα. Δεν θα πληρώνουμε, λέει τώρα, άμα πτωχεύσει η χώρα, δεν θα μπορεί να πληρώνει τόσοι άλλος όποιος δήμαρχος το ρουσφέτη που έβαλε, που έκανε σε κάποιον να τον πάρει στο Δήμο. Η κατάσταση, όπως λέει και η κυρία Παντελάκη, είναι τρομερή. Είναι τρομερή να ακούς από τη μία τον κύριο Μάρδα να λέει ότι πρέπει οι Δήμοι επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες απέναντι στους δημότες και στους Έλληνες, όταν η ίδια κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη απέναντι στους Έλληνες. Γιατί το να σωθεί η χώρα δεν σημαίνει ότι πρέπει, ας πούμε, η κυβέρνηση να είναι, πώς να το πω τώρα, κόσμο μου, έχετε κάτι άλλο στο μυαλό? Θα το πω όσο πιο κόσμια μπορώ. Ποιος θα κερδίσει το σκορ? Αλλιώς θα πρέπει να το πω, αλλά τέλος πάντων. Να είναι 1-0, 2-0, 3-0. Δεν σώζεται έτσι ένα κράτος, μια χώρα. Τη χώρα την κάνουν οι Έλληνες, ας πούμε. Την Ελλάδα, η Ελλάδα αποτελείται από Έλληνες. Δεν αποτελείται μια εκάστοτε κυβέρνηση όπου με θράσος και με θεωρία και με τρελίτσα εισαγωγικά πάει έξω και διαπραγματεύεται, και όταν τα σοβαρά κάνει 10 βήματα πίσω και 20, και έχουμε φτάσει 3 μήνες μετά τις εκλογές και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Και να ακούμε τον κύριο Σκουρλέτη εχθές να λέει ότι αν δεν τα βρούμε θα πάμε σε εκλογές ή δημοψήφισμα. Αυτό είπε η κυρία Παντελάκη πριν, ότι πάμε για εκλογές πάλι. Το λένε, το φωνάζουνε. Το φωνάζουνε. Λέει αν δεν, που σήμερα βγήκε ο κύριος Βαρουφάκης και είπε ότι δεν θα τα βρούμε την Παρασκευή, δεν υπάρχει περίπτωση, οπότε πάμε για εκλογές, λέω εγώ τώρα. Σήμερα ο κύριος Κρουλέτης είπε ότι αν δεν μας τα δώσουν οι Δήμοι, δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό κύριε Δήμαρχε, έχουμε και άλλους τρόπους. Ποιοι είναι οι άλλοι τρόποι? Να τα πάρουν από όλους εμάς. Εύκολα. Με μεγάλη ευκολία. Βέβαια θα έχουμε 2,5% επιτόκιο. Αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί. Όλοι να χαρούμε μαζί. Και να πω κάτι, να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Είναι ξεκάθαρο όχι το ότι δεν πρέπει να δώσουν οι Δήμοι τα χρήματα που ζητάνε. Ένα παραπάνω Πειραιάς που είναι ένας υπερχρεωμένος Δήμος, που δεν ξέρουν αν τέλος του μήνα θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι, αν θα πάρουν αυτά που δουλεύουν. Γιατί τώρα την θεωρία και την αερολογία, εκτός εισαγωγικών αερολογία, όταν θα πάρουμε 2,5% επιτόκιο, στο τέλος του μήνα που δεν θα πληρωθούν οι άνθρωποι, να τους το πείτε, ναι, αλλά θα πληρωθείτε με 2,5% πάνω. Ούτε άκουσα ποτέ τώρα, γιατί μέσα σε όλα άκουσα και αυτά που είπατε, κύριε Σταθάκη, ότι πολλές φορές εδώ μέσα, επειδή πολύ γνωριζόμαστε, είπατε, έχετε πει μαζί σου Δήμαρχε Προχώρα. Τουλάχιστον εγώ όσο θυμάμαι και επί τη προηγούμενη δημοτική και αυτή, δεν θυμάμαι ποτέ να είπατε εσείς μαζί σου Δήμαρχε Προχώρα πάνω από κόμματα. Αν μου το φέρετε, θα είναι συλλεκτικό το κομμάτι που θα φέρετε. Δεν γίνεται. Για καμιά παιδική χαρά, μάλλον θα το μαζί σας. Λοιπόν, θα ζητήσω συγγνώμη αν μου το φέρετε, βεβαίως. Και λέω εγώ τώρα, πριν 4-5 μήνες, 6-7-8-9, μιλούσαμε για δοσύλλογους, μιλούσαμε για κλέφτες, για πατεώνες, για ψεύτες, για προδότες, για. Τώρα γιατί μιλάμε, που έχουν νεκρώσει τα πάντα? Για μένα μιλάμε για εξωγήινους. Το λιγότερο. Το λιγότερο. Σε ένα δικό τους πλανήτη που όλα είναι καλά,
που όταν κάνεις μια εθνική προσπάθεια να σώσεις, κύριε Δήμαρχε, είπατε πρέπει να σώσουμε τη χώρα. Δεν έχεις ένα συνοθήλευμα σε μια κυβέρνηση όπου ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του, γιατί αυτό λένε. Ο ένας λέει δεν θέλουμε τα χρήματα. Δεν μας νοιάζει. Ο άλλος λέει θέλουμε τα χρήματα, αλλά δεν θέλουμε δάνειο. Για τα ωραία μας τα μάτια δηλαδή θα μας τα δώσουν. Ο άλλος λέει θα τα βρούμε την Παρασκευή. Ο πέμπτος βγαίνει και λέει μας δώσουν οι Ρώσοι. Ο έκτος λέει οι Αμερικάνοι. Ο πρωθυπουργός άφαντος, που έπρεπε ο ίδιος να έχει βγει και να έχει πει τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Και όλα στον αέρα. Και προεκλογικά είχαμε τον κύριο Καμένο νυν υπουργό, ο οποίος έλεγε ότι η Σαμαροβενόβε, πώς το έλεγε, οι προηγούμενοι πηγαίνανε στα τέσσερα και παραγαλάγανε. Σε λίγο αυτό που θα γίνει, που είπε και η κυρία Παντελάκη, ο ιστορικός του μέλλοντος. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά σαν τα σκουλίκια θα πάει η κυβέρνηση, θα συρθεί, όχι στα τέσσερα που λέει ο κύριος Καμένος, και θα πανηγυρίζουμε όλοι που σωθήκαμε. Που δεν πέσαμε στα βράχια, που δεν πτωχεύσαμε, που δεν καταστραφήκαμε, θα υπογράψουμε ένα καινούργιο μνημόνιο και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε. Προσωπικά, εγώ θα προτιμούσα στα τέσσερα να πάω παρά σε το σκουλίκι. Παρά εκεί που μας πάτε. Και καλό θα ήταν να ήταν και ο κύριος Δρίτσας εδώ σήμερα, γιατί έχουμε την τύχη να έχουμε ένα κυβερνητικό εξαφανισμένο από τότε που εξελέγει και είναι αναπληρώτης υπουργού. Καλό θα ήταν να ήταν εδώ, να μας δώσει εκείνος κάποιες εξηγήσεις, να ακούσουμε άλλη μια φωνή στις 57 της κυβέρνησης. Να μας πει κάποιος, λοιπόν, από πού θα βρούμε τα χρήματα σε Δήμο του Πειραιά, πού θα πάνε τα χρήματα, πότε θα τα πάρουμε πίσω και πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι και οι υποχρεώσεις του Δήμου. Και σε καμία περίπτωση, κύριε Δημαρχέ, δεν πρέπει να αλλάξουμε πουδενή το ψήφισμα της ΚΕΔΕ. Όπως είναι το χαρτί αυτό που μας μοιράσατε, αυτό να ψηφίσουμε όλοι ομόφωνα. Και αν κάποια στιγμή αποφασίζει ο Πρωθυπουργός να βγει, να συναντηθεί μαζί σας με τους δημάρχους και να πει κύριε, γι' αυτό και γι' αυτό το κάναμε, και να βάλει ένα μισό κριτήριο, πρώτα απ' όλα, αν μπορεί ο κάθε Δήμος, δίνοντας τα χρήματα που έχει, που ο Δήμος του Πειραιά δεν νομίζω να έχει χρήματα να δώσει. Αν μπορεί να τα απεξέλθει τις υποχρεώσεις του και μετά να δώσει, να το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Βουράκη. Ο κύριος Καλογερόγεννης ο Αντώνης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έχω τη χαρά να μιλάω τελευταίος και να έχω ακούσει όλες τις απόψεις των συναδέλφων. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από το τυπικό μέρος, ότι μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και μάλιστα όταν βγαίνει την παραμονή της επετείου της 21ης Απριλίου, ίσως είναι το καλύτερο γεγονός για να τιμήσει η κυβέρνηση την επάρατη δικτατορία που έζησε η Ελλάδα. Είναι μια αντίστοιχη πράξη φασίζουσας νοοτροπίας και την καταγγέλλω. Δεν θεωρώ ότι αποτελεί δημοκρατική πράξη μια έκδοση πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η ίδια η κυβέρνηση μέχρι να αναλάβει κατήγγειλε όλη αυτή τη διαδικασία των προηγούμενων και έρχεται η ίδια και το εφαρμόζει. Το εφαρμόζει δε λέγοντας έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επίγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Είναι δυνατόν να ζούμε ό,τι ζούμε τα τελευταία χρόνια και να έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών τώρα να λέει απρόβλεπτη ανάγκη? Προβλεψιμότατο ήταν. Δεν μπορεί να στηριχθεί νομικά δηλαδή όταν είναι μια απρόβλεπτη ανάγκη. Όλοι ξέραμε ότι η Ελλάδα είναι στο χείλος, αν όχι χειροκοπημένη, στο χείλος χειροκοπίας. Δεν μπορώ να καταλάβω το εσπευμένο της υπόθεσης να πάρουμε τα χρήματα από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα να τα πάρει η Τράπεζα της Ελλάδας, όπως είπε ο συνάδελφος, ο Ηλίας ο Κατσαφάδος, που δεν είναι καν ελληνική. Το 80% των μετοχών ανήκει σε ξένα μεγάλα κεφάλαια. Δεν έχουμε ελληνική τράπεζα. Αυτό είναι γεγονός. Να τα βάλουμε λοιπόν. Να τα βάλουμε για να βάλουμε πλάτη, όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοι, ας πούμε η κυρία Σταθάκη, γιατί δεν θέλουμε να υποταχθεί η κυβέρνηση, δεν θέλουμε να πέσει, να είμαστε δίπλα. Αυτό που προέχει είναι να είμαστε δίπλα στο δημότη, να είμαστε δίπλα στον πολίτη, να είμαστε δίπλα στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι το πρώτο κύτταρο. Να βάλουμε 5 ή 10 που είπε ο κύριος Κάρλες. Όχι, να μην τα βάλουμε ούτε τα 5 ούτε τα 10. Να τα βάλουν αυτοί που έπρεπε να τα έχουν δώσει μέχρι σήμερα. Εφιέστατα είπε ο συνάδελφος επίσης, ο Ηλίας ο Κατσαφάδος, και με πρόλαβε, ότι σήμερα συνελήφθη κάποιος, αλλά έδωσε 1.800.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί φοροδιέφευγε. Δεν είναι ο μόνος και υπάρχουν πολλές λίστες. Εάν λοιπόν μάζευε 200-300 από αυτές τις λίστες ο Υπουργός, θα είχε 400 και 500 εκατομμύρια. Ο Υπουργός, ο κύριος Μαρδάς, σήμερα είπε ότι του λείπουν 450 ή 460 εκατομμύρια, αλλά τελικά τα βρήκε σε μια διαδρομή από το σπίτι του μέχρι το γραφείο. Πρωτάκουστο, πώς τα βρήκε?
Τα βρήκε στον δρόμο. Έτσι. Λοιπόν, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν χρωστούν σε κανέναν να δεσμεύονται ταμιακά αποθέματα ή κεφάλαια που έχουν στην τράπεζα, όσα και αν είναι αυτά. Έχω την εντύπωση ότι ο Δήμος Πειραιά έχει γύρω στα 7 με 8 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, ταμιακά διαθέσιμα. Φανταστείτε λοιπόν να τα πάρει το κράτος. Και μετά ο Δήμος Πειραιά τι θα πληρώσει, πώς θα πληρώσει, ποιους, τους υπαλλήλους, ναι, προηγούνται, επενδυτές, άλλες υποχρεώσεις, πιστωτές, προμηθευτές. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι πρέπει να σταθούμε στο ψήφισμα της ΚΕΔΕ, αλλά να προσθέσουμε και κάτι ακόμα, ότι μέχρι τις 7 Μαΐου, που λέει ο κύριος Πατούλης που ξαφνικά βγήκε στα κάγκελα και έγινε αντιστασιακός, ενώ μέχρι χθες ήταν ο πλέον μνημονιακός, ας το δεχθώ λοιπόν ότι άλλαξε γνώμη. Μέχρι τις 7 Μαΐου, αλλά και μετά τις 7 Μαΐου τι, αν συμφωνήσει δηλαδή η ΚΕΔΕ να τα δώσουμε για να βάλουμε πλάτη? Όχι, ο Δήμος Πειραιά δεν τα δίνει. Και όσο και αν ακούγεται ακραία φωνή, να μην έχει να δώσει μέχρι τότε. Να φροντίσει ο Δήμος Πειραιά μέχρι τότε να μην έχει. Και υπάρχουν τρόποι να το κάνετε, να μην έχουμε ούτε ένα ευρώ, να μην πάρουν ούτε ένα ευρώ. Ως προς την παρατήρηση του κυρίου Βουράκη, επειδή μου αρέσει έτσι λίγο να απαντώ στους συναδέλφους, ότι πάμε στα 4 και προσκυνάμε, έχω την εντύπωση ότι και λόγω όγκου κάποιους που εσείς επικαλεστήκατε δεν μπορούν να πέσουν στα 4 και να προσκυνάνε. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Καλογερόγεννη. Το λόγο, κύριε Κάρλε, να με... δεν θα απαντήσει, δεν θα απαντήσει ο Δήμαρχος. Εγώ νομίζω να μιλήσουν και ο εκπρόσωπος, να μιλήσει και η κυρία εκπρόσωπος των εργαζομένων και μετά να μιλήσουν και οι συνάδελφοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι και μετά θα πάρετε και εσείς το λόγο. Θα το πάρετε. Εκπρόσωπος των εργαζομένων. Κυρία Πρόεδρε. Γεια σας. Κυρία Πρόεδρε. Να πάρουμε μια θέση, δεν θα πούμε πολλά πράγματα. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε εσάς και όχι να μιλήσουμε. Αλλά θέλουμε να πούμε δύο πράγματα για να μπορέσουμε να. Γιατί δεν θα ξαμιλήσουμε. Ποιοι από τους δημοτικούς συμβούλους. Να πούμε δύο πράγματα. Αν θέλετε εσείς. Δεν θέλετε να μιλήσουμε, να πούμε δύο πράγματα, κυρία Πρόεδρος. Να ακούσετε όλους τους συμβούλους. Ακούσαμε την βάση, την ακούσαμε, βλέπουμε πώς κινείται κάθε δημοτική παράταξη, καταλάβαμε και να απαντήσουμε. Να πούμε και εμείς τη δική μας άποψη και θα είχαμε μιλήσει, δεν έχουμε εντάξει, να πούμε κάτι. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρος, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, θεωρώντας δεδομένο ότι η άποψη της Δημοτικής Αρχής και της πλειονότητας των Δημοτικών Παρατάξεων είναι αντίθετη, για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους με την απόφαση της κυβέρνησης να απολωτριώσει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου μας, θα κάνουμε τρεις επισημάνσεις και τελειώνουμε. Γιατί σήμερα οι εργαζόμενοι ήρθαν αφενός μεν να εκφράσουμε την αγωνία μας και αφετέρου να ακούσουμε εσάς. Πρώτη επισήμανση. Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα ηθικό δικαίωμα να βάλει χέρι σε χρήματα που αφορούν σε μελλοντικές αποδοχές μας. Δεύτερη επισήμανση. Είναι παράνομο ανταποδοτικά τέλη των πολιτών που πρέπει να πάνε σε δαπάνες, καθαριότητες, σε φωτισμό κτλ. Και έχουν διατεθεί από τους δημότες για ειδικό σκοπό, κανείς δεν μπορεί να τους αλλάξει διαδρομή και πορεία και να πάνε αλλού. Τρίτη επισήμανση. Η κυβέρνηση ως αντιπολίτευση κατήγγειλε όσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έφερνε η προηγούμενη κυβέρνηση και ξαφνικά τα ξέχασε. Ξέχασε τι έλεγε και εφαρμόζει και αυτή τις ίδιες πρακτικές. Και κλείνω με αυτό. Σαν σύλλογος δικαιωνόμαστε για το γεγονός που δεν είχαμε ποτέ εμπιστοσύνη σε καμιά κυβέρνηση και πάντοτε επιδιώκαμε να είμαστε συνοδοιπόροι με τη Δημοτική Αρχή, γιατί θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι εμάς τους εργαζόμενους και τη Δημοτική Αρχή μας ενώνει η κοινή αγωνία να πάει καλά ο Δήμος και να απολαμβάνουν οι δημότες μας καλό επίπεδο υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, λίγο ο κύριος Κάρλες, επειδή είναι επιπροσωπικό κάτι που θέλει να μας πει, και μετά ο κύριος Δήμαρχος.
Κύριοι συνάδελφοι, συντοποθέτησή μου απέφυγα τελείως την πολιτική. Δεν μίλησα για καμιά κυβέρνηση, ούτε να με κακολογούν, γιατί συμφώνησα και με τον κύριο Δήμαρχο ότι και το ίδιο είναι και η γραμμή της ΚΕΔΕ, 5-10 αν είναι να συμφωνήσουμε να τα δώσουν από τα λεφτά τους να συνεισφέρουν και αυτοί στη σωτηρία της πατρίδος. Δεν μίλησα καθόλου για πολιτική. Γιατί θα μπορούσα να μιλήσω για την κατάργηση του έμφυα, για το μισθό στα 751, για το αφορολόγητο, ναι κύριε, πολιτικά απαντάω τώρα κύριε, 12.000 κατά τις 300.000 θέσεις των εργαζομένων. Και φτάσαμε σήμερα στο σημείο, αφού γίνανε όλα αυτά και τη διαγραφή του χρέους, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μην υπάρχουν χρήματα για τους μισθούς και τις συντάξεις. Και πολιτικά καμία κυβέρνηση κατά το παρελθόν δεν είχε αποπειραθεί να θίξει την αυτοτέλεια των Δήμων. Πιστεύω, εσείς που με προκαλέσατε, ότι το επόμενο βήμα σας θα είναι οι καταθέσεις. Και μετά τις καταθέσεις, το χάος. Λυπάμαι. Εντάξει κύριε Κάρλη, αυτό δεν είναι όμως προσωπικό. Ο κύριος Δήμαρχος. Δύο κουβέντες μόνο και μετά να πάρουν το λόγο οι σύμβουλοι για να τελειώσουμε. Δύο κουβέντες μόνο. Για χρεοκοπία του κόμματός του, είπε τίποτα. Λοιπόν. Δεν έχω πάρα πολλά να πω για να μην κουράσω καταρχάς. Όσον αφορά την τοποθέτηση του κυρίου Κάρλε, έχω κάνει σημειώσεις μου εδώ. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες. Τώρα, πώς δεν υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες του κύριου Κάρλε, αλλά προσωπώ την κυβέρνηση κατά την κυρία Παντελάκη, είναι λίγο. Είμαι με την κυβέρνηση. Απ' την άλλη, να πω ότι και η κυρία Στάκη είπε ότι από ό,τι έχω σημειώσει, ότι είναι εναντίον της πράξης περιεχομένου. Κακώς δεν έγινε διάλογος. Απ' την άλλη, εσείς δεν εκφράζετε απλώς μια ανησυχία που εκφράζουμε εμείς σε σχέση με τη λειτουργία του Δήμου. Εγώ δεν θα είμαι καταστροφολόγος, γιατί δεν το πιστεύω πραγματικά και θα έρθω στις απαντήσεις στους άλλους επικεφαλείς. Αλλά αυτό που εγώ προσέθεσα σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Σταθάκη είναι ότι έχουμε μια αγωνία για το πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος τους επόμενους δύο μήνες, γιατί έχουμε και εμείς απορίες. Και όλα αυτά που είπε η κυρία Σταθάκη πρέπει να διευκρινιστούν. Τα προφανή που λέγατε, προφανές, θα πρέπει λίγο να τα δούμε αναλυτικότερα. Εξού και μίλησα για τη συνάντηση που ζήτησε η ΚΕΔΕ, επαναλαμβάνουμε τον χρόνο, να γίνει άμεσα, ότι ενδεχομένως να λύσουμε κάποιες απορίες. Τα χρήματα αυτά που τη λέει η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, τα δίνεις για να τα πάρεις πίσω. Λέει σωστά ο κ. Βουράκης. Πότε, ποιος θα τα δώσει. Είναι ερωτήματα εύλογα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ερωτήματα στην απόφαση αυτή. Γι' αυτό και την καυτηρίασα μεν. Υπάρχουν ερωτήματα, δεν έχει πρότεινα τη συνάντηση. Αλλά είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, και εκεί είμαι κατηγόρηση δημόσια, κύριε Παντελάκη, για δημόσιες σχέσεις. Η ισορροπία δεν είναι δημόσιες σχέσεις, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι. Η ισορροπία σε μια χώρα η οποία είναι σε εντελώς κοινή είναι το ζητούμενο. Δεν είναι επίπεδο δημοσίων σχέσεων το αν θα είσαι με την κυβέρνηση ή με την αντιπολίτευση, με το ποιο κόμμα. Η ισορροπία στη χώρα είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Ραδίζουμε εδώ και χρόνια, πολύ περισσότερο τώρα ενδεχομένως, σε ένα εντυπωμένο σκηνή. Εάν όλοι δεν ισορροπήσουμε, όποια κυβέρνηση και να ήταν, εμένα τώρα εντάξει, καταλαβαίνω, φαντάζομαι και λίγο χιούμορ, κύριε Παντελάκη, το δέχομαι. Δεν εκπροσωπώ σε αυτή την κυβέρνηση, είναι γνωστό νομίζω από τις προεκλογικές περιόδους μέχρι και τώρα. Αλλά η όποια κυβέρνηση και να ήταν, επαναλαμβάνω, η όποια κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη, θα έλεγα το ίδιο. Που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας τη λογική μας που συζητάμε, που αποφασίζουμε, που τοποθετούμαστε, που δηλώνουμε δημόσια, ότι δίνεται μια μάχη. Και είπα στην εισαγωγή μου. Άλλοι νομίζουν ότι δίνεται μάχη με κακούς όρους. Άλλοι με καλούς όρους. Αλλά εν πάση περιπτώσει δίνεται μια μάχη. Δεν θα το λάβουμε υπόψη μας. Και επαναλαμβάνω ότι σε πολλούς συνάδελφους τοποθετήσεις έχω εδώ, να μην αναφερθώ τώρα, είτε σε περιφερειάρχες της Νέας Δημοκρατίας, της Τζικώστας, είτε σε περιφερειάρχες Πελοποννήσου, ο Τατούλης, είτε σε δημάρχους, ο Μπουτάλης και άλλοι, το λαμβάνουν υπόψη τους αυτό. Παρά την όποια κριτική ασκούνε στην νομοθετική πράξη, πραγματικά. Και στο συμβολισμό, αλλά και στην ουσία. Τώρα, εάν αυτό εκλαμβάνεται από κάποιες δημόσιες σχέσεις, δεν με στεναχωρεί. Πλώς εξηγώ τι είναι αυτό που λέω εγώ και ποια είναι η δική μου σκέψη σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, επαναλαμβάνω. Τώρα, εντάξει, τέθηκαν και ορισμένα θέματα από τη Δημοτική Αρχή, αλλά δεν θέλω να κουράσω και να μιλήσω για την παράθεση, αν είναι ευθύνη της Νέας Δημοτικής Αρχής, που είπε η κυρία Παντελάκη, το θέμα του δανείου και αν θα πρέπει να αποπληρώνεται. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να επισέλθω.
ή να μην μπερδεύουμε τα αποθεματικά με τα διαθέσιμα. Η κυρία Παντελάκη μίλησε για αποθεματικά. Η κυβέρνηση δεν μιλάει για αποθεματικά. Μιλάει για διαθέσιμα. Άλλο τα αποθεματικά, άλλο τα διαθέσιμα. Πράγματι, στο Δήμο Πειραιάς το έτος, όχι δεν περισσεύει, λείπουν όπως αυτά είπε και ορισμένα εκατομμύρια για να κλείσουμε τον επόμενο προϋπολογισμό. Αυτό το οποίο συζητάμε. Αυτό το οποίο συζητάμε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αυτό το οποίο συζητάμε, επαναλαμβάνω, για να είναι κατανοητό, συζητάμε. Μπορεί κάποιος να μην έχει καταλάβει ακριβώς συζητάμε. Είναι ότι η κυβέρνηση λέει κάτι ένα προγραμματισμό 15 ημερών για τα αναγκαία σας. Όχι το αποθεματικό. Μπορεί μια χρονική περίοδο να έχει ανάγκη 1 εκατομμύριο και στην τράπεζα να έχει 2. Και τώρα μπορεί να έχει ανάγκη 2 εκατομμύρια και να σου λείπει 1 ενδεχομένως. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που συζητάμε είναι για τα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή για τις επόμενες 15 μέρες και όχι τα αποθεματικά που δεν έχει ο Δήμος Πειραιά. Αν μου πήγαμε δηλαδή ότι υπάρχει αμφιβολία ότι αυτά αν δοθούν θα χαθούν, προφανώς συμφωνώ με όλους. Δεν έχει δυνατότητα πριν να συνδράμει ούτε 1 ευρώ την όποια κυβέρνηση συνολικά. Δεν συζητάμε αυτό. Και αλλά και γι' αυτό ανέφερα, και γι' αυτό ανέφερα όμως ότι ακόμα και για αυτή την εκταμείευση των διαθεσίμων δεν εισηγήθηκα να γίνει ο αύριο μεθαύριο. Πρέπει να μιλήσουμε με τον Πρωθυπουργό ΣΚΕΔΕ, να δούμε τι διασφαλίσεις θα δώσει ο Πρωθυπουργός για την επιστροφή των χρημάτων, για το πόσο τραβάμε τα χρήματα για τις ανάγκες μας το επόμενο μήνα ή δίμηνο που ισχύει αυτό. Το αναφέρθηκα. Δεν βλέπω ότι είμαι μακριά δηλαδή από το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και δεν αντιλαμβάνομαι έτσι τις όποιες έτσι λίγο επιθετικές αυτές ότι πάμε με την κυβέρνηση, δεν πάμε με τον Α, πάμε με το Β ή κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Απλώς δεν κάνουμε εδώ, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να κάνουμε τη χρονική περίοδο αυτή τουλάχιστον μια κομματική αντιπαράθεση. Αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας έχει το πολιτικό του στίγμα. Άλλοι προέρχονται ξεκάθαρα από κόμματα και ο συνδυασμός ο δικός μας που είναι ανεξάρτητος. Ο καθένας όμως έχει ένα πολιτικό στίγμα και μια πολιτική σκέψη. Αλλά αυτή την περίοδο συζητάμε στα όλα δημοτικά συμβούλια της χώρας κομματικά και όχι για το καλό της χώρας και όχι της κυβέρνησης, κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Αυτό λέω. Και επειδή έτσι τουλάχιστον εγώ τοποθετήθηκα προεκλογικά και έτσι αυτό συνδυάζει και τις εκλογές στον Πειραιά, έτσι θα συνεχίσουμε να τοποθετούμε και τα υπόλοιπα 4,5 χρόνια. Αρέσει σε κάποιον ή δεν αρέσει, το σέβομαι, είναι θυμητή η διαφωνία, αλλά εγώ έτσι θα τοποθετούμε. Δεν είμαι υπέρ καμίας κυβέρνησης. Δεν έχουμε, κύριε Βουράκη, πρόβλημα στο Δήμο Πειραιά. Γενικότερα, δεν εννοώ τώρα με την πράξη μου του περιεχομένου, πρόβλημα να πληρώνει οι εργαζόμενοι. Και πρέπει να δημιουργηθεί μια ασφάλεια στο χρόνο του Δήμου Πειραιά. Ο προπολογισμός του Δήμου Πειραιά για το έτος 2015 είναι πλεονασματικός και κάνει ένα φόβο δεν έχουν οι εργαζόμενοι για να πληρωθούν τη χρονιά αυτή. Και πιστεύω ότι με συγκεκριμένες ενέργειες θα έχουν και τις επόμενες. Αλλά μην φέρνουμε τον πανικό σε εργαζομένους, σε οικογενειάρχες και να λέμε ότι μπορεί να πληρωθούν τον άλλο μήνα. Προφανώς όμως, ζητάμε, γι' αυτό λέω για το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, να δούμε ότι το επόμενο δίμηνο και σε σχέση με την πράξη αυτή θα υπάρχουν οι δυνατότητες να συνεχίσουν τα κανονικά. Αλλά εννοώ ότι ο προϋπολογισμός Δήμου μπορεί να είμαστε πολύ προβληματικοί οικονομικά για το μέλλον, αλλά αυτός ο προϋπολογισμός εξασφαλίζει όλη τη μισθοδοσία προσωπικού μέχρι το Δεκέμβριο. Έτσι, να μην ανέωσα ότι εννοώ για τον προϋπολογισμό και όχι για την πράξη. Είπα ότι αν γίνει, αν προχωρήσει, θα υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και είπαμε λοιπόν. Δεν είπα να προχωρήσουμε άμεσα με τα πράγματα, να συζητήσουμε για να δούμε τις διασφαλίσεις, να εξειδικευτούν οι διασφαλίσεις και να δούμε κι εμείς πώς θα τοποθετηθούμε. Έλειπε, κύριε Παντελάκη, να φέρετε και εσά πολλάκι να είμαι ειλικρινή, κύριε Παντελάκη. Δεν ξέρω αν. Τώρα δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να επανέλθω. Να μην επανέλθετε, ξέρω ακριβώς τι λέγατε. Εντάξει. Είναι σε ανοιχτή ακρόαση. Είπα ότι η ισορροπία για μένα είναι ουσιαστικά αυτό, δεν είναι δημόσιες σχέσεις. Είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση αυτή την περίοδο στη χώρα. Καταλαβαίνω τι τοποθετήσει σα, ξέρω το. Την ιδεολογία σας και πώς σκέφτεστε. Δεν είναι ιδεολογική, επιτρέψτε μου. Είναι πρακτική. Εγώ δεν ήρθα εδώ να κάνω. Εγώ δεν ήρθα να κάνω εδώ κριτική στην προηγούμενη ή στην τωρινή κυβέρνηση. Για τους νόμους που πήρε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ήταν μαζί ή τους νόμους που βγάζει τώρα αυτό και αν και εσείς λέτε για την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορά αυτό που είπατε, μπορείτε να έχετε δίκιο, αλλά δεν τις παρούσες. Εσείς θέλετε να κάνετε και μια κριτική συνολικά στην κυβέρνηση ή κάποιες πλευρές. Εμένα δεν είναι αυτό ο σκοπός μου. Καλώς ή κακώς. Εγώ ήθελα να συζητήσω τη συγκεκριμένη πράξη, να δούμε πώς αυτή αντιμετωπίζεται από το Δήμο Πειραιά και όχι να αναφερθώ τι έκανε 30 χρόνια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ή 3 μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Αυτή είναι η διαφορά μας. Θεμητή διαφορά, την αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω κομματική εγώ ατζέντα να θέσω στο Συμβούλιο. Ουσιαστικά είπα και στον κύριο Καλογερόγιανε, πράγματι εμείς ως Δήμος Πειραιά, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε δυνατότητα συνδρομής στην κυβέρνηση χρημάτων. Είναι ξεκάθαρο, δεν θα πρέπει να διαφωνήσει κανείς. Επίσης να πω για την κυρία Φωκόλη ότι τουλάχιστον ο Υπουργός είπε ότι δεν πειράζονται τα αποδοτικά. Επαναλαμβάνω, αν ως Υπουργός Δημόσια
Λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Εγώ τοποθετούμε με βάση τα αυτά τα οποία δημόσια πρόσωπα και δημόσια λέμε. Το λέω απλώς στα τρία που είπατε. Αυτό τουλάχιστον ο Υπουργός είπε ότι δεν πειράζονται τα αποδοτικά. Συγγνώμη κύριε Δημάρχη, δεν είπε αυτό. Είπε θα σας απαντήσω το απόγευμα γραπτά. Αλλά δεν έχει απαντήσει γραπτά. Αναλαμβάνω να βρούμε και την ερώτηση. Επειδή ήμουν μπροστά στην ΚΕΔΕ, του έγινε ερώτημα για τα ανταποδοτικά. Και είπε θα σας απαντήσω το απόγευμα γραπτά. Επ' αυτού δεν απάντησε. Είναι όλα τα χρήματα, τα πάντα. Μέσα πάντως να ξέρετε. Εμείς τουλάχιστον οι μέρες που έχουμε και εμείς και νομίζω και ο Διευθυντής Οικονομικού, δεν ξέρω αν είναι εδώ, είναι ότι τα ανταποδοτικά δεν πειράζονται. Αυτή την απόψη έχουμε, επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω την αμφιβολία που μπορεί να έχει οποιοδήποτε για λόγια υπουργών τωρινών ή παλαιότερων, δεν έχει σημασία, γιατί πάντα αυτά τελειώνουν ενδεχομένως μια αμφισβήτηση και τι εξελίξεις που υπάρξουν κτλ. Απλώς αυτή είναι η μέρα που έχουμε εμείς. Επαναλαμβάνω, θα το δούμε. Λοιπόν. Τώρα, εγώ δεν μπαίνω στην ουσία και ο κύριος Βουράκης έκανε και μια πολιτική τοποθέτηση για συνοθήλευμα κτλ. Δεν επισέρχομαι, δεν είναι δουλειά μου. Δηλαδή, φαντάζομαι αυτά τα λένε στην κυβέρνηση. Εγώ δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση εδώ, ούτε είμαι η κυβέρνηση, ούτε είμαστε στη Βουλή. Αλλά εν ότι έχουμε ότι μπορεί να υπάρξουν και τέτοιου τοποθετήσει, αλλά δεν έχω ούτε διάθεση ούτε δυνατότητα να απαντήσω. Πράγματι, ο προγραμματισμός μας θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στον προγραμματισμό μας. Αυτό είναι γεγονός. Δεν ότι όλα είναι καλοκαμμένα και δεν τρέχει τίποτα. Διαφορετικά, προφανώς, το Σύνολο των Δημάρχων των Περιφερειών της χώρας δεν θα αντιδρούσε. Πράγματι, δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι ευχάριστη. Αλλά σε ένα δυσάρεστο ούτως ή αλλιώς περιβάλλον για τη χώρα. Αυτό είναι που λέω εγώ να λάβουμε υπόψη μας και επαναλαμβάνω, παρόλα αυτά που λέω, ότι συμφωνώ στα περισσότερα με την ΚΕΔΕ. Δεν έχω καμία διαφωνία. Διότι η ΚΕΔΕ τι στυλιτεύει. Τη διαδικασία της πράξης, το μη διάλογο, τον εφενδιασμό δηλαδή, την ουσία σχέση με την λειτουργία των Δήμων και αν θα τα αποκριθούμε στις απαιτήσεις μας στον προγραμματισμό μας, αυτά λέει, είπα και εγώ. Το 4 μας καλεί να πάρουμε απόφαση με ψήφισμα και τα υπόλοιπα είναι κυρίως αν θα δημιουργηθούν, αν θα ενημερώσουμε τους πολίτες για την κατάσταση κτλ. Κτλ. Αλλά στους βασικούς άξονες της ΚΕΔΕ, ακόμα και η πλευρά. Του νομίζω αγωνία συμφωνεί, είπε η κυρία Σταθάκη. Σαν αυτή την πράξη και εμείς την καταδικάζουμε με αυτή την περιεχομένη. Και το μη διάλογο. Έχει μια διαφωνία, πιστεύει ότι μπορεί ο Δήμος να λειτουργήσει εύρυθμα. Παρ' όλα αυτά, εκεί και εγώ έχω τις αμφιβολίες μου. Γι' αυτό λέω και για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πού είναι οι πολύ μεγάλες διαφωνίες που μπορεί να υπάρξουν. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν κάποια άλλα, σημείωσα αρκετά, αλλά πιστεύω να πάρουν το λόγο οι δημοτικοί σύμβουλοι. Θα έχουν σίγουρα πράγματα να πούνε. Εντάξει, τώρα τα εξοπλιστικά και αυτά δεν που σημειώσει εδώ. Ή τα οκτάμινα και όλα αυτά που είπε η κυρία Παντελάκη, μακάρι να μπορούσαν να γίνουν. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά δεν είναι απόφαση των Δήμων αυτά. Όπως ξέρετε, είναι απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης για τη δυνατότητα προσλήψεων ή παράταση οκταμίνων και ούτω καθεξής. Δεν είναι απόφαση του Δήμου που θα μπορούσε να πάρει ένας Δήμος. Είναι απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία δεσμεύει τους Δήμους. Αυτά, κυρία Πρόεδρε, από μένα τουλάχιστον, εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να μείνει και κάτι αναπάντητο, αλλά πάση περιπτώσει. Ο κύριος Αγραπίδης, παρακαλώ, έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε με ανησυχία μια σειρά σοβαρών ενεργειών ζητημάτων που ενέχουν κίνδυνο, θα έλεγα ακόμη, και μη αναστρέψιμων επιπτώσεων για τη χώρα. Επεισόδια στην πρωτεύουσα παραμονές της ρουστικής περίοδου, καταλήψεις στην Βρετανία χωρίς σοβαρό λόγο, έφοδο στη Βουλή που χαρακτηρίζεται ως ειρηνική εκδήλωση, νόμο που αποφυλακίζει τρομοκράτες, ατέρμονη διαπραγμάτευση του στυλ δημιουργική ασάφεια, κρίση μεταναστευτικού, δηλώσεις υπουργών που σε ταχύτητα φωτός αναιρεί ο ένας τον άλλον και τελευταία τη συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Συνάδελφοι, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είναι και το θέμα της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί, θα έλεγα, μια απαράδεκτη από όλες τις απόψεις ενέργεια. Έγινε, όπως ακούστηκε, χωρίς διάλογο, ούτε καν ενημέρωση με τους θυγόμενους, με έναν τρόπο ευνηδιαστικό
που δεν ταιριάζει σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Είναι βέβαιο ότι η πράξη θα επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική κατάσταση των Δήμων. Πρόκειται για μια οπισθοδρομική, για μια θεσμική οπισθοδρόμηση απέναντι σε μια κατ' όνομα ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό πρέπει και να υπερτονίζεται και να καταγγέλλεται και όχι να αποτελεί αφορμή για συμψηφισμό για το τι κάνανε τις προηγούμενες φορές και τι δεν πρέπει να γίνεται τώρα. Θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι υπάρχει μια πολιτική πρακτική εδώ και μερικά χρόνια, φυσικά και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, να φορτώνει όλα τα κακά. Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να μην φτάσουμε στα άκρα. Δεν μπορεί να είμαστε, αγαπητοί συνάδελφοι, και το τονίζω, αντίθετοι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία ισχυροποιεί τη θέση της χώρας μας σε αυτή την κρίσιμη φάση της διαπραγμάτευσης. Όλα όμως αυτά με την αποκλειστική αίρεση ότι η κυβέρνηση έχει ειλικρινές προϋποθέσεις και δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Συμφωνώ, κύριε Δήμαρχε, σε αυτό που είπατε και θα το τονίσω ότι θα πρέπει να πριτενεύσει αυτή τη στιγμή ψυχραιμία, χαμηλή τόνη και όχι φωνές εντυπωσιασμού και συμπληρώνω και χρειάζεται μόνιμη πίεση στην κυβέρνηση αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το είπατε εξάλλου, Δήμαρχε, για άμεσο ουσιαστικό διάλογο, δηλαδή στο ανώτετο επίπεδο, επίπεδο Πρωθυπουργού. Κανέναν άλλον δεν πρέπει, Δήμαρχε, λυπάμαι, αλλά δεν πρέπει να εμπιστευόσαστε. Και δίνω αυτή, και αυτή είναι και η απάντηση στο χρονικό περιορισμό που θα έλεγα ότι συμφωνώ με το ψήφισμα της ΣΚΕΔΕ, αυτό το μέχρι τις 7 Μαΐου. Μέχρι σήμερα, αν είναι δυνατόν το βράδυ, αύριο το πρωί, να δει η τοπική αυτοδιοίκηση, ο πρώτος και δεύτερος βαθμός, τον Πρωθυπουργό. Και εκεί επάνω θα πάρετε όλες τις απαντήσεις και εκεί επάνω ο Πρωθυπουργός θα δεσμευτεί στα ζητήματά μας, στα ζητήματά σας. Άρα δηλαδή, συμφωνώ με την ΚΕΔΕ, στο μεγαλύτερο μέρος με δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, αγαπητοί συνάδελφοι, να μην ξεπεράσουν οι ενέργειές μας τα όρια της νομιμότητας. Δεύτερον, να επιμείνουμε στη γραμμή του διαλόγου και της συνεννόησης με την κυβέρνηση, γιατί δεν είναι μόνο το σημερινό θέμα, υπάρχουν πάρα πολλά θεσμικά ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε δεδομένης και της πολύ κρίσιμης συγκυρίας. Και κλείνω, αγαπητοί συνάδελφοι, λέγοντας ότι συμφωνώ με τη γραμμή του Δημάρχου, σε αυτό το πνεύμα εξάλλου τοποθετήθηκα και εγώ και αυτή η κατεύθυνση δίδεται και από την πλειοψηφία των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό, Δήμαρχε, κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να αποτυπώνεται και στο ψήφισμά μας. Μην ξεχνάμε ότι το κράτος, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει συνέχεια. Και να ξέρετε και κάτι, δεν είμαι νομικός, υπάρχουν νομικοί να μας το εξηγήσουν αν χρειάζεται. Προσφυγή σε αυτή τη φάση, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει ισχύ. Πρέπει κάποια ενέργεια να βγει, να γίνει εκτελεστή και τότε μπορεί ο οποιοσδήποτε να προσβάλλει και να προσφύγει για αυτή την πράξη. Σας ευχαριστώ. Τραπίδη, ο κύριος Πυρούνιας έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, το να έχουμε ένα θέμα συγκεκριμένο, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και να κάνουμε αντιπαράθεση με τις εκφράσεις των κομμάτων των οποίων υποστηρίζουμε στην πολιτική κοινωνία μέσα στο τοπικό χώρο του Δήμου, δεν είναι δυνατόν να δώσουμε μια σαφή εικόνα στο πρόβλημα το οποίο έχουμε στον οίκο μας. Ο οίκος μας είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλες οι παρατάξεις σε όλους τους Δήμους διαφημίζανε προεκλογικά ότι είναι αδέσμευτοι, ακυδεμόνευτοι και μη πολιτικές δημοτικές παρατάξεις.
Μετά λοιπόν τις εκλογές, οι Δήμοι, όπως και εμείς οι Δημοτικοί Παράταξοι και εμάς, πρέπει να εκφράσουμε αυτό, ότι δεν εκφράζουμε καμία κομματική πολιτική παράταξη, αλλά εκφράζουμε αυτό για το οποίο καταθέσαμε στον Πειραϊκό λαό και η δική μας ανεξαρτησία και το συμφέρον του λαού. Άλλωστε και το Σύνταγμα, στο σχετικό άρθρο, έχει το αυτοδιοίκητο τη λειτουργία τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι κατοχυρωμένο μέσα από το Σύνταγμα. Από εκεί πέρα λοιπόν, τώρα το τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση ή αυτή ή μεθεπόμενη ή οποιαδήποτε άλλη σε αντίστοιχες λειτουργίες της διοίκησης του κράτους είναι κάτι το οποίο κρίνεται από τους πολίτες στις εκλογές. Εμείς θα κρυφθούμε τώρα εδώ μόνο και μόνο για να συμμετέχουμε σε μια διαδικασία η οποία θίγει τα του οίκου μας, τα του Δήμου μας. Σε αυτή λοιπόν εδώ τη λειτουργία, η ΚΕΔ και το όργανο το οποίο ανήκει όλοι οι Δήμοι της χώρας από όλες τις παρατάξεις πήραν μια απόφαση. Μία απόφαση, στην οποία αυτή η απόφαση κληθήκαμε και εμείς σήμερα να πάρουμε, να εξορροτήσουμε τον Δήμαρχο να συμμετέχει στην απόφαση αυτή με τον προγραμματισμό τον οποίο έχουμε προγραμματίσει. Έχετε οριοθετήσει και συζητάτε όλοι για την πράξη του δημοτικού παρεχομένου. Δηλαδή αυτό είναι η ουσία. Εάν δηλαδή έκανε νομοσχέδιο κατεπήγον με το ίδιο σκεπτικό, θα συμφωνούσε κανείς? Επομένως λοιπόν τώρα γιατί μεταφέρουμε αλλού το πρόβλημα? Τι θα πει πράξη δημοτικού παρεχομένου? Ένα κατεπήγον το οποίο θα πάρει απόφαση μετά. Εάν έφερε σχέδιο νόμου εντός τριών ημερών κατεπήγοντος με το ίδιο περιεχόμενο, θα συμφωνούσε κανείς από εμάς? Λογικά είναι όχι. Αυτή είναι η ουσία. Άρα λοιπόν, πού πηγαίνουμε τώρα? Πηγαίνουμε στην ουσία του πράγματος. Το αν τυχόν τώρα η πράξη αυτή έχει το έκτακτο να πάμε στην ουσία του πράγματος. Ποιο ήταν το μεγάλο ερώτημα το οποίο υπήρχε, ότι πρέπει να γίνει αυτή η έκτακτη κίνηση προς τους Δήμους? Παρακαλώ πολύ, λίγο ησυχία. Να μαζέψουμε 350 εκατομμύρια για μισθούς και συντάξεις. Μάλιστα. Αυτό ήταν το ερέθισμα. Οι μισθοί και οι συντάξεις σήμερα εντός διόρου ο αρμόδιος υπουργός είπε τα βρήκε. Και παράλληλα βρήκε τον πρώτο πελάτη, τον κύριο Μπόμπουλα, τα 2 εκατομμύρια. Αν έχει λοιπόν τους πελάτες έτοιμους, πάει να πει, στο μυαλό μου κάνω μια υπόθεση, ότι τα έχει βρει. Άρα δεν υπάρχει θέμα. Άρα για πού είναι τα λεφτά αυτά? Μήπως η ουσία του πράγματος είναι άλλη? Μήπως είναι τα 2,5 δις έλλειμμα τα οποία έχει το κράτος και πρέπει να δώσει τα 750 εκατομμύρια στο ΔΝΤ στις αρχές του μηνός? Άρα λοιπόν χρειάζεται τα χρήματα για κάποιον άλλο σκοπό, στον οποίο δεν τολμά να μας πει? Εάν είναι και αυτό, ας τολμούσε να το πει. Την ευθύνη την έχουμε να αποφασίσουμε για να βοηθήσουμε την κυβέρνηση στην προσπάθεια που κάνει, εάν αυτό απαιτείται, για να συνεισφέρουμε. Αλλά όχι προσχηματικά να είναι άλλο το θέμα και άλλη ουσία. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να ακούμε θέματα όπως το επιτόκιο που θα πάρετε είναι 2,5%, δηλαδή κύριε κοροϊδεύουμε 0,21% το μήνα. Αυτά είναι αστεία πράγματα τα οποία σε ένα νοήμο λαό τα μεταφέρει μια κυβέρνηση. Εγώ υποστηρίζω την κυβέρνηση συναισθηματικά και ψυχικά σε όλη την προσπάθεια που κάνει με το παραπάνω, αλλά θα ήθελα να την υποστηρίξω και σε περισσότερες δραστηριότητες όταν αυτό το οποίο εκφράζει είναι αληθινό. Και το αληθινό εκείνο είναι εκείνο το οποίο συνεπαίνει και τους πολίτες, οι οποίοι πιστεύουν μέχρι τώρα η πλειοψηφία ότι αυτή η εικόνα είναι αυτή που είναι προς τα έξω. Εν πάση περιπτώσει, στο θέμα το οποίο έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε. Αναλογίστηκε, θα ήθελα να κάνω, ο πεφωτισμένος αυτός που έδωσε συμβουλή αυτή τη κυβέρνηση αυτό το πράγμα, τι συμβαίνει, τι σημαίνει μάλλον στον εκάστοτε Δήμο μια παρακράτηση λειτουργίας των διαθεσίμων 15 ημέρες? Σημαίνει τι, κύριοι? Λευκή απεργία στους Δήμους. Σημαίνει μη λειτουργία τοπικής κοινωνίας. Σημαίνει μηδέν. Οι συνέπειες της λευκής απεργίας στους Δήμους τις έχει αναλογιστεί η κυβέρνηση. Είναι αστειότητες. Είναι αστειότητες αυτά τα οποία παρουσιάζονται σαν μεγάλα θέματα της κοινωνίας. Επάνω σε αυτό, νομίζω ότι είναι άμεσο θέμα να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι αυτό πρέπει να αποσυρθεί και να ηρεμήσει η κοινωνία. Και αν τυχόν απαιτεί να βρει κάποια λεφτά εκτάκτως, έχει τον τρόπο. Νομίζω ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ακόμη και όλοι οι διορισμένες ΔΕΚΟ και όλα τα διοικητικά συμβούλια τα οποία έχει διορίσει η κυβέρνηση, που είναι έμιση, μπορούν, όπως είπε και ο κύριος Παπάς, ότι είναι εθελοντικός οργανισμός, όλοι να παρέχουμε το μισθό μας, το μισθό τους για ένα εξάμηνο να βοηθήσουμε την κυβέρνηση.
Αυτό λοιπόν το θέμα το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι τώρα είτε νομοθετικού περιεχομένου, είτε νόμος, είτε απόφαση, ο Δήμος πρέπει να πάρει μια απόφαση μέχρι το τέλος ότι τα δικαιώματα που έχει ο Δήμος και τον τρόπο με τον οποίο μάθαμε να λειτουργούμε εμείς στο Δήμο του Πειραιά θα τα διατηρήσουμε με οποιοδήποτε αποτέλεσμα και αν έχει με τον Πρωθυπουργό. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι κανείς από εμάς δεν έχει διαφορετική λογική στο θέμα αυτό, στο πρέπει να προασπίσουμε πρώτα το δημοτικό κόσμο του Πειραιά και κατά συνέπεια να βάλω και κάτι άλλο που εκπλήσει αυτή τη στιγμή. Όλες οι δημοτικές αγρίες περιφερειάρχες είναι 8 μηνών. Στους 8 μήνες δρομολογήσαν πώς θα λειτουργήσουν. Μπορεί εν μια νυχτή να διακοπεί η λειτουργία, να κοπεί το φως της ΔΕΗς στο φωτισμό λειτουργίας των Δήμων. Όχι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μανολάκος και μετά ο κύριος Παρασκευόπουλος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 21 Απριλίου είναι μια σημαδιακή μέρα. Πριν από 48 χρόνια ορισμένοι ήρθαν για να μας σώσουν και εκείνοι. Και το μόνο που καταλήξαμε ήταν να χάσουμε την Κύπρο και διάφορα και πολλά άλλα προνόμια. Οι σημερινοί ήρθαν και αυτοί για να μας σώσουν. Προεκλογικά έχουν πει τα μοίρια όσα. Και έρχονται τώρα, μετά από 3 μήνες, να κοροϊδέψουν τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, τους δημοτικούς συμβούλους, λέγοντάς τους ότι τα χρειάζονται τα χρήματα αυτά για να πληρώσουν τους μισθούς και τις συντάξεις. Εγώ τουλάχιστον από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα, και μια κυβέρνηση μάλιστα η οποία βγήκε και διατυμπανίζει παντού ότι διαπραγματεύεται σκληρά. Τι διαπραγματεύεται ο κύριο Τσίπρας με τον κύριο Καμένο? Επειδή βγάλανε τα πουκάμισα έξω, βάλανε τα κασκόλ, αυξήσανε τις αλογοουρές τους και τα σκουλαρίκια τους, αυτό νομίζω ότι είναι διαπραγμάτευση. Προεκλογικά μας λέγανε ότι θα σκίσουν το χρέος. Το σκίσανε? Μάλλον το σκίσανε οι άλλοι. Μας λέγανε προεκλογικά ότι θα καταργήσουν τον ένφια. Τον καταργήσανε? Τίποτα δεν κάνανε. Εκείνο που ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχουν δώσει ακόμη το πετρέλαιο θέρμανσης, που οι επάρατοι οι προηγούμενοι το δίναν κανονικά στην ώρα τους. Όχι πως αυτά είναι, δεν κάνανε λάθη, κάνανε πολλά και τεράστια, καταστρέψαν τον κόσμο σε πολλά πράγματα. Τα επιδόματα για τα αμαία δεν τα έχουν πληρώσει. Σήμερα λέει κάτι θα γίνει. Τις εφημερίες στα νοσοκομεία, 3 μήνες έχουν να τις πληρώσουν. Καλά, γίνει τη λίστα Λαγκάρ, είναι για τα πανίδια, θα φέρνανε τα δισεκατομμύρια. Το μόνο που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή, κύριε Δήμαρχε, γιατί ακούμε στην τηλεόραση και ακούμε τους υπουργούς, δεν ακούμε κανέναν υπάλληλο. Άκουσα προχτές υπουργό να λέει ότι μπορούμε να πληρώσουμε με υποσχετικές. Τι είναι αυτό το καινούργιο μέτρο πάλι? Τη μία θα πληρώνανε με έντοκα γραμμάτια, την άλλη θα πληρώνουν ομόλογα, τώρα γίνανε οι υποσχετικές. Πιστεύετε εσείς κύριε Δήμαρχε ότι άμα μας πάρουν τα λεφτά θα μας δώσουν 10 τσακιστή πίσω? Θα ψάχνουν αν είναι δυνατόν να πουλήσουν και τα δημαρχεία αυτή. Το μόνο που κάνει ο Καμένος με το Τζίπρα, αυτά που έχουν κάνει και είναι χαρακτηριστικά μέχρι τώρα, είναι 2-3 πραγματάκια. Το ένα είναι να βγάλουν τους τρομοκράτες έξω, να διαλύσουν την Αθήνα, να εξαφανίσουν τον τουρισμό από την πρωτεύουσα. Οι καταλήψεις έχουν διαλύσει όλη την Αθήνα, έχουν διαλύσει όλη την Ελλάδα. Και έχουμε από την άλλη μεριά το κύμα αυτό το μεταναστευτικό. Και άκουγα σήμερα το πρωί ότι ο κύριος Καμένος, ο οποίος το πρώτο πράγμα που ήθελε να κάνει μαζί με τον Τζίπρα ήταν να δώσει 500 εκατομμύρια. Δεν το κατάλαβα αυτό. 500 εκατομμύρια κας, όταν πεινάει ο λαός. 500 εκατομμύρια σε αυτούς που έλεγε ότι είναι το κογλίφι, δανειστές και 1.000 πράγματα. Τους τα έδωσε που και μάλιστα προκαταβολικά. Ναι. Τι άλλο έκανε? Από ό,τι μου λένε τώρα, ψάχνει λέει σε κάποια φαρμακευτική εταιρεία μαζί με την κυρία Χριστοδηλοπούλου να βρουν αντιλιακά για τους μετανάστες, γιατί στην πλατεία που είναι πάνω θα πιάσουν κοκκινίλες.
Εντάξει, δεν σας κάνει, βέβαια. Όταν μας περνάγατε, εμάς μας λέγατε δοσύλλογους, μας λέγατε δοσύλλογους, μας λέγατε τις... ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό σας, και τώρα αρχόσαστε και καθόσαστε σαν κότες τους δανειστές. Κότες. Για το μόνο πράγμα που δεν ασχολούνται είναι για να πληρώσουν τους διαμισθούς και τις συντάξεις. Τους ενδιαφέρει να πληρώσουν τους δανειστές. Καίγονται. Καίγονται. Γιατί να δώσουν τα 400 εκατομμύρια και τώρα περιμένουν τα 750. Γιατί τα δώσατε τα 400 εκατομμύρια. Δεν λέγατε ότι θα πληρώσετε τίποτα. Δεν λέγατε ότι θα ασκήσετε τα μνημόνια. Θα πληρώσετε τους δανειστές, τους τοκογλύφους, όλους αυτούς. Αυτούς πληρώνετε. Τα λεφτά τα παίρνετε για να τους πληρώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Κυριάκο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος. Κυρία Πρόεδρος, κυρία Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σε πολλά θέματα με έχει καλύψει η κυρία Σταθάκη, απόλυτα, αλλά θέλω να συμπληρώσω και να προσθέσω ότι δεν με βρίσκει σύμφωνο το ψήφισμα της ΚΕΔΕ που λέει να στρατευτούμε και να ενημερώσουμε τους πολίτες για το τι γίνεται στη χώρα. Το θέμα που συζητάμε είναι εθνικό και πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι εθνικά. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται διαγωνισμός και ιδιωτικός διαγωνισμός για τα επιτόκια των χρημάτων που έχουν αποθεματικά οι Δήμοι. Οι Δήμοι δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί και δεν επιτρέπεται ποτέ να γίνεται αυτό που έγινε χθες το βράδυ από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Πατούλη, από παραλιακό Δήμο, ο Δήμαρχος να βγαίνει να λέει 5,7 και άλλος λέει 2,5, άλλος 2,7 και να προσφέρει για την πολιτική αντιπαράθεση. Λυπάμαι γι' αυτό. Αν θα πρέπει να κάνουμε κάτι, και δεν μπορεί ο κάθε συνάδελφος εδώ πέρα να κοιτάξει καλά, θα κάνει να τη λέει, να διακομωδεί όμως ένα εθνικό θέμα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όλοι γνωρίζουμε ότι το χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και έχει ένα πολύ δύσκολο δρόμο η κυβέρνηση διαπραγμάτευσης. Και θεωρώ ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα της και το ψήφισμα που θα πάρουμε πρέπει να είναι υπέρ της. Δεν έχουμε άλλο δρόμο, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ένας είναι ο δρόμος. Αν σωθεί η χώρα, θα σωθεί και ο Δήμος, σωθούμε και εμείς όλοι και θα ακολουθήσει αυτό που φοβόμαστε όλοι. Το αν δεν διαπραγματευτούν και υπογράψουν οποιοδήποτε μνημόνιο, θα είναι κακό για την ελληνική κοινωνία και θα το πληρώσουν πάλι οι Έλληνες. Εάν καταφέρουν κάτι, θα το κερδίσουμε όλοι μαζί. Αν χάσουμε, θα χάσουμε όλοι μαζί. Οπότε δεν είναι χώρος και θέμα για να διακομωδούμε και να λέμε τέτοια πράγματα. Να στρατευτούμε κοντά στην κυβέρνηση, να μπορέσουμε να σταθεί η χώρα όρθια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Παρασκευόπουλο. Κύριος Αβραμίδης έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε συντομία, αφού έχει κατά τη γνώμη μου καλυφθεί το θέμα. Νομίζω ότι το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις τρεις βασικές πτυχές του. Η μία, η βασική του πτυχή, είναι η πολιτική πτυχή και αυτή που ακούγεται στο ρητό του λαού μας, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτησες, όσον αφορά τους φίλους του λιμανιού της Αγωνίας και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της ΑΝΕΛ. Και εννοώ ότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες, όταν κατατρόπωναν για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου την κυβέρνηση, ήρθαν τώρα αυτές οι ίδιες να εφαρμόσουν τα ίδια σχέδια και τις πολιτικές και μάλιστα σε ευθεία αντίθεση με ένα μεγάλο κίνημα, αυτό που, το κίνημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπενθυμίζω στο σώμα ότι με την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου δωρήθησαν γύρω στα 75 εκατομμύρια στον κύριο Σαββίδη και στον ΠΑΟΚ. Ήταν προϊόν φορολογικών ελέγχων διπλών και τριπλών. Και σε όλα τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που είχε βάλει το σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Ήθελα επίσης να παρατηρήσω ότι ο κύριος Δρίτσας, ο καλός συνάδελφος, μιας και είναι ένας από τους υπογράφοντες της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, θα έπρεπε τουλάχιστον να ήταν σήμερα εδώ να μας τα εξηγήσει καλύτερα τα θέματα αυτά. Και τέλος, παραπέμπω τους φίλους του λιμανιού της Αγωνίας στην παράταξη, στην ανακοίνωση συνδικαλιστικής παράταξης μετά ΟΤΑ του Δήμου Πειραιά, που λέει τα πράγματα όπως είναι. Τα πράγματα δηλαδή που είναι σύμφωνα με το ψήφισμα που φαίνεται θα εκδηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το δεύτερο βασικό θέμα είναι το νομικό θέμα, ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της τοπικής αυτοδυναμίας και αυτοδιοίκησης και φυσικά με το άρθρο 102 του Συντάγματος που πολλοί συνάδελφοι το ανέφεραν. Και τέλος θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η δημοσιονομική προσφορά της αυτοδιοίκησης στα αυτά τα 5 χρόνια της κρίσης και του μεγάλου οικονομικού προβλήματος έχει δοθεί και σε πολλαπλό βαθμό με την δραματική μείωση των ΚΑΠ, με τη δραματική μείωση του προσωπικού και με τη δραματική μείωση στις απολαβές όλου του προσωπικού, είτε είναι αιρετό είτε διοικητικό. Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε κύριε Βραμίδη. Ο κύριος Καλογερόγιαννης και μετά ο κύριος Κόκαλης. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω συμφωνώντας με τον κύριο Γουράκη ότι πρέπει να ψηφιστεί το ψήφισμα της ΚΕΚΕ όπως έχει. Η σημερινή κυβέρνηση, αφού εξαπάτησε πρώτα τον ελληνικό λαό με υποσχέσεις και αφού κατήγγειλε την προηγούμενη κυβέρνηση ως ανθέληνες προδότες, όταν τους κάλεσε ο κύριος Τσίπρας να βάλουν πλάτη, τους εξήφισε με τις χειρότερες φράσεις. Και όποτε η κυβέρνηση προηγούμενη έβγαλε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ήταν αντισταγματικό και αντιδημοκρατικό. Δεν άκουσα να το καταγγέλνουν αυτό εδώ μέσα. Το πρωί παρακολουθούσα, το είπαν και δύο συνάδελφοι, δεν θυμάμαι αν είναι υπουργός οικονομικών, ότι λείπουν 400 εκατομμύρια και σε 2 ώρες ανεβρέθησαν. Ληστεία σε τράπεζα έγινε και τα βρήκανε. Πριν 10 μέρες, 15 περίπου, ο κύριος τοποτηρητής των Υπουργών Οικονομικών, ο κύριος Δραγασάκης, δήλωνε ενώπιον του πρέσβη της Κίνας ότι όλοι θα ιδιωτικοποιηθεί. Σε 2 ώρες απαντούσε ο κύριος Δρίτσας ότι δεν ιδιωτικοποιείται. Και εσείς, κύριε Δήμαρχε, βασίζεστε στο λόγο ανθρώπων οι οποίοι μέχρι σήμερα ο ένας διαψεύδει τον άλλον. Όταν η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε τα χρήματα από την Ευρώπη και ενισχούσε τις τράπεζες, γουρλιάζανε και έκανε την Αθήνα ότι είμαστε μόνο για τις τράπεζες. Σήμερα να τα πάμε τα λεφτά και έχουν και πολύ καλό επιτόκιο. Άκουσα εδώ μέσα ότι εμείς θα βάλουμε, έχουμε βάλει πολλές φορές πλάτη και θα βάλουμε για το Δήμο πάλι πλάτη. Δεν ψηφίσατε τους διμηνίτες και τους οκταμηνίτες, και αν δεν τους είχα πάρει θα βρω μαγική πόλη. Αυτή τη βοήθεια θέλετε να κάνετε? Λυπάμαι, γιατί βλέπω 25 εργαζόμενους όλους και όλους εδώ μέσα, και το περισσότερο που κινδυνεύουν, εμείς όλοι είμαστε περαστικοί εδώ, το περισσότερο που κινδυνεύουν είναι οι ίδιοι. Και αν αυτοί δεν το καταλάβουν, θα είναι αργά σε 2 μήνες. Και κύριε Μανολάκο, έχετε κάνει ένα λάθος. Αυτοί οι προδότες πεθάνανε στη φυλακή. Πληρώσανε για ό,τι κάνανε και πεθάνανε ρακέντητοι. Τίποτα άλλο. Κύριος Κόκαλης, παρακαλώ, έχει τον λόγο. Κύριε Κόκαλη. Είπατε ότι πέθανε αρακέντητη στη φυλακή. Κύριε Κόκαλη. Για τους χωρικούς, για να τους λυπηθούμε, το λέτε. Για να τους λυπηθούμε, εντάξει, ωραία. Εντάξει, συγχαρητήρια. Ο Πατακός βέβαια δεν έχει πεθάνει και δεν είναι και στη φυλακή, σας θυμίζω. Είναι έξω. Είναι φορέ, κάντε ό,τι θέλετε, δείχνει ακριβώς αυτή την νοοτροπία. Σας παρακαλώ, κύριε Σταθάκη. Ανακοινώσατε στο Σύνδεσμο τη φασιστική νοοτροπία. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα και καλώς ή κακώς έχουμε μπει σε μια ευρεία πολιτική συζήτηση που λίγο διαφεύγει του θέματος. Νομίζω καταρχήν ότι είναι απολύτως σωστή η άποψη να συνταχθούμε με την ΚΕΔ, με την απόφαση της ΚΕΔ, η οποία κυρίως αφορά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, και χαίρομαι που συμφωνείτε σε αυτό όλοι εδώ. Τώρα, όσον αφορά την ουσία της απόφασης, φοβάμαι ότι ενώ στην πραγματικότητα,
καθώς διεξάγεται αυτή η διαπραγμάτευση, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις πραγματικές ανάγκες, και αυτό ίσως καλώς να γίνεται, θα πρέπει να εμπιστευτούμε την ανάγκη τουλάχιστον να προχωρήσει σε μια τέτοιου είδους πράξη, η οποία φέρνει την κυβέρνηση απέναντι σε όλο το, σε όλους τους δήμους και τους αιρετούς του, σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες. Άρα θα πρέπει να δεχτούμε ότι η ανάγκη θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει μια τόσο σοβαρή ανάγκη να καλυφθεί από αυτά τα διαθέσιμα. Και δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώς τι πρόκειται να γίνει σε 2 μήνες ώστε να αλλάξει αυτή η διαδικασία. Πολύ θα ήθελα να το ξέρω. Εκείνο όμως που είναι μια ευκαιρία, και αυτό ήθελα και αυτό ήθελα για τον λόγο, είναι το θέμα της διαχείρισης των διαθεσίμων. Διότι αν πράγματι υπάρχει μια ευκαιρία μέσα από τα διαθέσιμα, τόσο τα δικά μας όσο και συνολικά της ΚΕΡΚΕ, να δημιουργηθεί μια υπεραξία, αυτό θα μπορούσαμε και εμείς οι ίδιοι να το έχουμε φροντίσει. Δηλαδή αν, παραδείγματος χάρη, τα χρήματα αυτά ήταν κλειστά κάπου με κάποιο άλλο επιτόκιο, ίσως μεγαλύτερο από αυτό που παίρνουμε τώρα, δεν θα μπορούσαμε να τα δώσουμε και πουθενά αλλού, γιατί θα ήταν κλειστά. Αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον, και ίσως αυτό μας βοηθήσει και στην διαχείριση των διαθεσίμων, το οποίο όπως σε σχέση με το... Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν λέμε ότι δεν έχουμε τίποτα να δώσουμε, είναι ότι στο τέλος του χρόνου δεν θα έχουμε τίποτα να δώσουμε. Όσον αφορά τη ρευστότητα, έχει μια μεγάλη διαφορά και πρέπει, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να το κοιτάξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, βέβαια. Είσαστε. Λέγεστε. Μάλιστα. Τι είπα. Ότι μίλησε η πρόεδρος, θα είπε. Ποια ερώτηση, ρωτήστε. Τι ερώτηση θέλετε να κάνετε. Αν έχει διαθέσιμο ο Δήμος. Εντάξει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, γιατί προφανώς υπάρχει μια παρανόηση. Επαναλαμβάνω, άλλο διαθέσιμα, άλλο αποθεματικά. Εγώ λέω ότι μπορείς ένα μήνα να έχεις μια υποχρέωση 1 εκατομμυρίου και ταμείο 2 και τον επόμενο ένα μήνα να έχεις λοιπόν 3 εκατομμύρια και σου λείπει το 1. Είναι άλλο το διαθέσιμο τη στιγμή που μιλάμε και με ένα προγραμματισμό 15 ημερών, άλλο τα αποθεματικά. Επαναλαμβάνω ότι από το Δήμο Δημοκρατία λείπουν αρκετά εκατομμύρια αυτή που μιλάμε, αν καλούμαστε να κλείσουμε τον προπολογισμό για το 2016. Του επαναλαμβάνω. Άρα δεν καταλαβαίνω ποια, η ερώτηση ποια είναι. Θέλω να πω ότι μπορεί μια χρονική στιγμή να υπάρχουν διαθέσιμα. Δεν πάω να πει ότι είναι αποθεματικά, επαναλαμβάνω. Γιατί έχουμε υποχρεώσει τους επόμενους μήνες, μέρες, εβδομάδες. Αυτό σας λέω. Άρα τι δεν ξέρατε. Ξέρετε ότι ο Δήμος Πειραιά είναι μέσα σε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Έτσι είναι, δεν αλλάζει αυτό. Το αν μια χρονική περίοδο όμως, επαναλαμβάνω, έχεις 10 δραχμές στην τράπεζα και έχεις πληρώσει 3 και μπορείς να διαθέσεις, δεν λέω ότι μπορείς, θα σας εξηγώ τη λογική, να διαθέσεις για 2 μήνες τις 7 που δεν τις έχεις ανάγκη. Με την προϊόντα ότι ξέρεις θα τα ξαναπάρεις όμως αυτά και με άλλες διασφαλίσεις που είπαμε ότι δεν υπάρχουν, γι' αυτό και λέμε να γίνουν συνάντησεις, είναι ένα άλλο θέμα. Το νομίζω είναι. Δημάρχε, να πάμε σε ψηφοφορία. Και εσείς στο σπίτι σας, δηλαδή, μπορεί το ένα μήνα να σας περισσέψουν 100 ευρώ και τον άλλο να σας λείψουν 300. Στο χρόνο μέσα μπορεί να είστε ελληματικοί στην οικογένειά σας, αλλά μπορεί για ένα μήνα, επειδή έχετε ρυθμίσει υποχρεώσεις έτσι, να έχετε να διαθέσουμε 100 ευρώ. Το ίδιο σημαίνει και με το Δήμο. Κυρία Πρόεδρε, για μισό λεπτό μπορώ να έχω το λόγο. Μισό λεπτό. Όχι, για μισό λεπτό, γιατί να μένει τίποτα ιστορικό αναπάντεχο, γιατί καταγράφονται στα πρακτικά.
τώρα για το 1967. Όχι, έχω υποχρέωση απέναντι στην πατρίδα. Να κάνουμε τις προτάσεις μας να βγούμε σε ψηφοφορία. Την Κύπρο δεν την πούλησε ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος. Κάποιος άλλος είπε η Κύπρος είναι μακριά. Για όνομα του Θεού. Όσο και να σας πειράζει, αυτή είναι αλήθεια. Και να μην μένουν αναπάντητα ορισμένα πράγματα, κύριε Δημαρχέ. Όσο και να σας πειράζει. Εσάς τον ανεξάρτητο, όσο και να σας πειράζουν. Η ιστορία δεν ξεχνιέται, δυστυχώς. Εντάξει. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, δύο πολύ σύντομες επισημάνσεις. Ήθελα να περιμένω την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και να τοποθετηθώ τελευταία. Έχω καλυφθεί από όσα ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος. Δύο πράγματα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι παρατηρούμε αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου την συνέχεια της ασάφειας, την οποία σε καμία περίπτωση εγώ προσωπικά δεν θα χαρακτηρίζα δημιουργική. Υπάρχει μία πλήρης ασάφεια για την διαχείριση των χρημάτων, υπάρχει μία πλήρης ασάφεια για την χρονική διάρκεια ισχύως. Άκουσα την κυρία Σταθάκη να μιλάει για δίμηνο, άκουσα τον κύριο Μάρδα στα κανάλια να μιλάει για τρίμηνο και σε ερώτηση του κυρίου Πατούλη μετά το τρίμηνο τι γίνεται, απάντησε με ερώτηση τι πρόβλημα έχετε αν μετά το τρίμηνο συνεχίσετε να διατηρείτε τα χρήματά σας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα ουδε μία απάντηση για την χρονική διάρκεια ισχύως. Θα ήθελα να επισημάνω το θέμα της αναδρομικότητας της ισχύως, ότι ουσιαστικά ισχύει αναδρομικά από 17 Τρίτου και ουδείς μας έχει ενημερώσει τι σημαίνει ισχύει αναδρομικά από 17 Τρίτου και εφόσον είχε εντοπιστεί ως πρόβλημα από τις 17 Τρίτου, στο οποίο ανατρέχει η ισχύ της πράξης με αναδρομικότητα, τότε αυτό καταρρύπτει τον ισχυρισμό για επίγουσα, για κατεπίγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη, διότι το πρόβλημα είχε επισημανθεί εδώ και ένα μήνα και πλέον. Έχει νομίζω καταστεί απόλυτα σαφές ότι είναι άλλο πράγμα, να το πω και εγώ για μια ίστατη φορά, το αποθεματικό και άλλο πράγμα τα διαθέσιμα που είναι ό,τι υπάρχει για κάλυψη υποχρεώσεων. Είναι η ροή των χρημάτων, σαν τα σχολεία, προνοιακά, μισθοδοσία, ταμεία, τα πάντα. Και για τα οποία θα έχουμε μια πλήρη εικόνα από τον διευθυντή μας αύριο. Και το τελευταίο που θα ήθελα να επισημάνω είναι η τοποθέτηση του αναπληρωτή υπουργού ότι θα ελεγχθούμε απόλυτα για τα ποσά τα οποία θα παρακρατήσουμε για την κάλυψη των αναγκών μας του 15ημέρου. Σε ερώτηση δημοσιογράφου, δηλαδή αν βρεθεί ένας δήμαρχος και πει αποδίδω 5.000 ευρώ. Δεν μπορεί να το κάνει. Σε απάντηση του κυρίου Καλογερόγιανη που λέει πληρώστε και αποδώστε 0, αποδώστε 1 ευρώ. Είναι απολύτως, θα ελεγχθούμε απόλυτα για την κάλυψη των αναγκών του 15η μέρου. Ευχαριστώ. Μάλιστα, κύριε Κάρλα. Θα μπούμε τώρα στην ουσία, μια και το βάλε η κυρία Χαρβαλάκου, ότι κουμάντο σε όλους τους Δήμους δεν θα κάνει ούτε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος και όλοι γύρω από αυτήν, που θα επιτρέπουν το 10% για ποια δαπάνη θα σε εγκρίνουν και πότε θα σε εκταμιεύουν τα λεφτά. Εκεί είναι όλη η ιστορία και όλη η αλήθεια. Κατάργηση της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, κύριε Δήμαρχε, να κάνει. Θέλετε. Ναι, εντάξει, κύριε Σαλπέα. Θα είμαι πολύ σύντομος. Να προσπαθήσω να μπω στο κλίμα, πράγμα το οποίο είναι πρακτικά αδύνατον, της τοποθέτησης άνευ ιδεολογίας και κομμάτων κτλ. Προσπαθήσουμε να μιλήσουμε λίγο όπως ή προσπάθησε να μπει και ο Σύφης, λιγάκι σαν άνθρωποι οι οποίοι έχουμε εκλεχθεί από δημότες του Πειραιά, που αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση που έχει μαζέψει τα λεφτά των δημοτών του Πειραιά προκειμένου να επιστρέψουν στο Δήμο για να γίνουν
κάτι, έργα δεν θα γίνουν γιατί δεν φτάνουν να γίνουν τα βασικά, που ούτε αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε. Και τώρα αυτή τη στιγμή έρχεται η κυβέρνηση, οποιαδήποτε είναι, και ζητάει αυτά τα λεφτά να έρθουν σε κατεπίγουσα μορφή ανάγκη, να έρθουν να τα πάρουν από εμάς, να ελέγχουν, όπως πολύ σωστά το είπε και ο κύριος Καρλές, να ελέγχουν το τι θα πάρουμε, πόσο θα πάρουμε και τι θα τα κάνουμε αυτά τα λεφτά, για να παίρνουμε καλύτερο επιτόκιο. Υπάρχει κάποιος εδώ πέρα, αναρωτιέμαι εγώ, καταλαβαίνω την τοποθέτηση του κύριου Δήμαρχου, αλλά υπάρχει κάποιος λογικά σκεπτόμενος, γιατί τόση ώρα μιλάμε για λογική, αλλά λογικά σκεπτόμενος, που θα έρθει κάποιος να μας το πει αυτό και θα του λέγαμε ναι, πάρτα. Με ποια λογική? Δηλαδή, επειδή το επιτόκιο θεωρώ ότι δεν είναι, και να με συγχωρέσει η αγαπητή Μαρία, αλλά σε κάποια φάση της ομιλίας της εγώ νόμιζα ότι πουλάει κάποιο τραπεζικό προϊόν. Να με συγχωρέσει πάρα πολύ, καταλαβαίνω ότι δεν είναι αυτό το πνεύμα της, αλλά ειλικρινά έτσι νόμιζα σε κάποια φάση. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα όμως. Και ακούστηκε πάρα πολλές φορές για τη σωτηρία της χώρας. Η σωτηρία της χώρας δεν νομίζω ότι θα έρθει από εκεί. Το μόνο που θα έρθει από εκεί πέρα είναι το τέλος της τοπικής διοίκησης, γιατί αυτό διοίκηση έχει τελειώσει ό,τι έχει απομείνει, και σε λίγους μήνες που αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, να μην έχουμε λόγο ύπαρξη εδώ πέρα εμείς, να μπορούμε κάλλιστα να πάμε σπίτια μας, γιατί δεν θα κάνουμε εμείς διοίκηση. Τελικά, μήπως θα φτάνε, και δεν το θέλω, απλά συσσαγωγικά το βάζω κλείνοντας, μήπως τελικά θα ήταν πιο τίμιο να τους δώσουμε και τις παραιτήσεις μας και να πούμε, παιδιά, δεν έχει νόημα. Μας είχατε βάλει, μας βάλανε οι προηγούμενοι τον Καλλικράτη, μας κατσικώσαν από πάνω, δεν μπορούμε να περάσουμε ένα χιλιάρικο άμα δεν περάσει αποκεντρωμένοι. Μας πήρες και εσύ τα λεφτά να τα κρατάς. Ας το καλύτερα, δεν έχει νόημα. Εμάς γιατί μας ψηφίσανε? Γιατί κάνουμε εκλογές εδώ πέρα? Για να μην μπορούμε να πούμε τίποτα? Για να μαζευόμαστε και απλά να κάνουμε παρέα, να πίνουμε καφέ και να κάνουμε τσιγάρο απ' έξω? Φέρτε και τα τασάκια τουλάχιστον μέσα, να μπορούμε να μην βγαίνουμε έξω για τσιγάρο. Δεν έχει νόημα. Κύριε Δήμαρχε, θεωρώ εγώ απλά και πυριώτικα σκεπτόμενος, τοπικά, όπως θα σκεφτεί και ο Κορυδαλιώτης, όπως θα σκεφτεί και ο Νικαιώτης, όπως θα σκεφτούν όλοι αυτοί. Γιατί ρε παιδιά, που δεν έχουμε κιόλας. Δήμαρχοι μας λείπουνε, δεν είναι ανάγκη να τα λέμε μεταξύ μας. Να κινδυνολογούμε για να μας ακούνε και να πει κάποιος ότι λαϊκίζουμε. Στον πέμπτο του αλήθεια δεν είναι κολόχαρτο. Να λαϊκίσω? Και έρχεται ο άλλος, λέει, δώσ' τα λεφτά σου, δώσ' 2,5%. Ποια λεφτά? Από ποιο χρέος? Αυτό που διαγράφτηκε που μας χρωστάνε, που έχει φτάσει να παίρνει τοπική αυτοδιοίκηση 1,7 ετησίως, και αυτό είναι που προσδοκούνε. 1,7 δις είναι πανελλαδικά η επιχορήγηση των Δήμων. Κεντρική αυτοτελεσπόρη. Αυτό προσβλέπουν. Γιατί ακούστηκε σιγά σιγά, οι Δήμοι πρέπει να είναι αυτοτελείς, πρέπει να λειτουργούν μόνοι τους. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ παίρνω το 1,7 που εισπράττω τους ή άλλους, και εσύ φίλε τραβήξου μόνος σου. Βρες τα από τα ανταποδοτικά, βρες τα από που θες. Αυτό θα είναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η πρόταση του κύριου Δημάρχου να πάμε σε αυτό. Δεν θέλω να μπαίνω στο ρόλο εδώ, ούτε είναι δουλειά μου πραγματικά, ούτε να κάνω την υπερασπιστή της όποιας κυβέρνησης. Γιατί τα ερωτήματα που θέτετε αφορούν νομοσχέδια της κυβέρνησης, αποφάσεις της κυβέρνησης ή των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν είναι αυτός πραγματικά ο ρόλος μου και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα. Το αν είναι δόκιμο για μια κυβέρνηση να έχει ένα μέτωπο με όλες τις περιφέρειες και όλους τους δήμους, αν δεν είναι επιτακτική ανάγκη, πολιτικά, ούτε να μπω στην ουσία ο Εγαλαιώτης, ο Πυριώτης, ο Περιστεριώτης, ο οποίος κατά πλειοψηφία στις εκλογές πριν τρεις μήνες επέλεξε κάποια κόμματα. Αλλά δεν θέλω να μπω στην κουβέντα γιατί είναι δουλειά μου. Και θα κριθούν οι όποιες αποφάσεις στις επόμενες εκλογές όταν αυτές γίνουν. Αλλά δεν είναι ο ρόλος μου να μπω να κάνω την προσφυγή της οποίας κυβέρνηση, επαναλαμβάνω. Απλώς επειδή απευθύνεστε σε μένα, αναγκάζομαι, ή αν η μία στον ΚΑΠ τα προηγούμενα χρόνια από άλλες κυβερνήσεις οδηγήσαν, όπως είπε ο κ. Θάκης, σε μία αυτοτέλεια ή αυτονομία, ή αν αυτό έρχεται να αποτελειώσει. Όλα αυτά είναι πραγματικά επιχειρήματα σωστά. Σωστά. Γιατί οι μεν μέφονταν την προηγούμενη κυβέρνηση, οι δε τώρα μέφονται τη σημερινή κυβέρνηση, εσείς που είστε. Εκπροσωπείτε ένα παράδειγμα που δεν έχει κυβερνήσει, μέμφεστε όλες, και πραγματικά αυτό είναι. Έτσι υπάρχει μια άνεση να το κάνετε. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εγώ λέω ότι εδώ, κατά την άποψή μου, και αυτό θα εισηγηθώ στο ψήφισμα, γιατί εγώ δεν είμαι υπέρ αυτούσιο ψήφισμα της ΚΕΔΕ, κατά την άποψή μου, από ό,τι είδα όλοι οι Δήμοι, ένα δικό τους ψήφισμα. Δεν είμαστε παιδιά του Δημοτικού εδώ. Μπορούμε να γράψουμε ένα κείμενο δικό μας και να συμφωνήσουμε στην κατεύθυνση αυτή, προφανώς, είναι και η δική μου άποψη.
Έτσι. Αλλά έχει 7 σημεία, χρειάζεται να πάρουμε το σημείο μας. Και το τρίτο σημείο, καλύπτει τους Δήμους να πάρουν αποφάσεις. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν, εμείς συνταστούμαστε με το σημείο ψήφισμα. Και κατά τη γνώμη μου, λείπει το σημείο της ΚΕΔΕ, αυτό το οποίο ανέφερα εγώ, γι' αυτό ότι έχω ένα διαφορετικό κείμενο τώρα εδώ φτιάξει. Λείπει εντελώς ότι πράγματι, και κατά τη γνώμη μου, πρέπει να μπει, γιατί μιλάμε στους πυρεώτες, στους δημότες, αλλά και σε όλη τη χώρα ως δημοτικά συμβούλια και μεγάλων Δήμων και μικρότερων φυσικά, ότι αντιλαμβανόμαστε φυσικά και μια κρίσιμη κατάσταση η οποία στη χώρα δεν ζούμε σε μια άλλο κράτος. Κατά τη γνώμη μου, αυτό πρέπει να μπει. Ότι κατανοώντας τη δυσκολία τη συγκυρία, την οικονομική, την παραταμένη διαπραγμάτευση και τα λεφτά, ναι, μεν τα κατανοούμε και θέλαμε να συμβάλλουμε και εμείς ως Δήμος Πειραιά στην κατεύθυνση αυτή μιας καλής εξέλιξης, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να μην στελιτεύσουμε, παραλαμβάνω, αυτά τα οποία λέει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ. Αν θέλετε να σας διαβάσω κάτι το οποίο έχω γράψει εγώ εδώ. Πρότασή σας, κύριε Δήμαρχε, να πάμε σε ψηφοφορία. Όπως επαναλαμβάνω, ότι η χτεσινή ψήφισμα της ΚΕΔΕ μιλάει να μην. Μέχρι τη σύγκληση του Λεγού Συνεδρίου τη ΚΕΔΕ 7 Μαΐου, που θα ληφθεί οριστική απόφαση για την εφαρμογή τη ΠΝΠ, σήμερα ο πρόεδρος ΚΕΔΕ είπε ότι ζητάμε άμεσα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ακριβώς για όλες αυτές τις απορίες που σωστά όλοι μας λίγο πολύ αναφέραμε. Λιγότερο η κυρία Σταθάκη, που θεωρεί, και προφανώς τιμητό είναι, ότι πιστεύει σε αυτά τα οποία λέγονται δημόσια από τους υπουργούς. Εμείς θέλαμε μεγαλύτερες διασφαλίσεις, όπως τα είπε ο κ. Αδραπίδης, από τον Πρωθυπουργό, ως ΚΕΔΕ, όχι ως Δήμος Πειραιά. Διασφαλίσεις, εγγυήσεις, δεσμεύσεις, για να πάρουμε την τελική μας απόφαση τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η δικιά μου εισήγηση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ορισμένα πράγματα προφανώς μπορεί να γίνουν στις αφαιρέσεις. Εδώ λέω τη δικιά μου άποψη, είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, δεν λέω την εισαγωγή για τον ΙΠΗ και τα λοιπά, τον αριθμό και τα λοιπά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συζήτησε την ιδέως δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουν επελέγει τα δημόσια οικονομικά της χώρας και αυτή τη μη ολοκληρωμένη παρατεταμένη πλέον διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης με τους προστατές της. Αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των στιγμών και επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθεια που καταβάλλεται για επιτυχή έκβαση με αποκλειστικό γνώμονα του συμφέροντος ελληνικού λαού. Λέω, το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιάς συζήτησε την ιδιαίτερως δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουν περιλέψει τα δημόσια οικονομικά της χώρας εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των παρατεταμένων πλέον διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με τους προστατές της. Αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των στιγμών και επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθεια που καταβάλλεται με αλφαγιώτα για επιτυχή έκβαση με αποκλειστικό γνώμονα του συμφέροντος ελληνικού λαού. Η απαράδεκτη όμως απόφαση της κυβέρνησης να προωθήσει με πράξη δημοτικού περιεχομένου διαδικασία λανθασμένη τη δέσμευση των ταμιακών διαθέσιμων των ΟΤΑ Α και Β βαθμού δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Δήμων και των υπηρεσιών τους, καθώς και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν σε υπάρχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις. Επίσης, είναι βέβαιο ότι η συγκεκριμένη απόφαση τίνει να καταργήσει την αυτοτέλεια και αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης και ως εκ τούτου για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα θα ήταν επιβλημένο η κυβέρνηση να έχει προηγουμένως ενημερώσει και συζητήσει με τους θεσμικούς εκπροσώπους των ΟΤΑ και όχι να τους ευνηδιάσει φέρνοντάς τους προτελεσμένων γεγονότων. Οι θεσμικοί παράγοντες εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλουν αφενός να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, αλλά αφετέρου να αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία προκειμένου να υπερασπιστούν το θεσμό της αυτοδιοίκησης, την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και τα χρήματα των Δημοτών τους. Καταλήγοντας, και όσον αφορά στη μεταφορά των διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, συντάσσεται με την θέση της ΚΕΔΕ προκειμένου να υπάρξει άμεσα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να καθοριστεί η τελική στάση μας πριν ίσως και την ψήφιση του νομοσχεδίου. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου και πιστεύω ότι καλύπτει αυτά τα οποία. Λέει η ΚΕΔΕ. Κύριε Δημαργέ. Θα μου πείτε, μάλλον αυτό είναι έτσι. Έκανα πρώτο, δεν είναι κάποιο στο γραφείο μου να γράψω αυτά τα οποία. Ναι. Κύριε Δημαργέ. Κύριε Δημαργέ. Αναφέρατε την κατάργηση της αυτονομίας και αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης είναι βέβαιο ότι η σημερινή απόφαση τίνει να καταργήσει την αυτοτέλεια και αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό είμαστε κάθετα αντίθετοι. Με την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό δεν είπα. Να το τονίσετε. Να το τονίσετε. Είπα η απαράδεκτη όμως από τις κυβέρνησεις να προωθήσει. Ναι, να το τονίσετε αυτό. Η απαράδεκτη με τι να πω δηλαδή. Να τους πυροβολήσω. Απαράδεκτη είπα. Και δε κύριε Κάρλε. Καταγγέλει ως απαράδεκτη. Απά το ίδιο επίθετο χρήμα. Το ίδιο αυτό. Θέλετε να το γράψουν 5 λεπτά διακοπή. Δήμαρχε, εκεί που βάζει στο νομοθετικό πραγματικού περιεχομένου, βάζει νομοθετικού περιεχομένου και οποιοδήποτε άλλο νομοθέτημα που έχει το σκοπό και λειτουργεί, αυτό είμαστε αντίθετοι. Δηλαδή, αν βγαίνει ένα νόμο αύριο, θα πούμε ναι. Οπότε, εγκρίνει. Όχι, πρόεδρε τη κυβέρνηση είναι αυτή. Θα έλεγα εγώ, η κυρία πρόεδρο. Εγώ θέλω για να είμαστε όλοι εντάξει, δεν πειράζει. Για 5 λεπτά να το μοιράσουμε, να το δούμε. Γιατί μετά μπορεί κάποιος να συμφωνήσει, να γραφτεί κάτι άλλο. Και για 5 λεπτά δεν για 5 λεπτά μέχρι να το καθαρογράψουμε. Να πάμε πρώτα να πάρουμε του Δήμου. Είναι αυτοπιθυντικό τώρα εσύ 40 χρόνια και το πράγμα. Παρακαλώ να μην φύγει κανένας, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις εφαρμόζεται ο κανονισμός που μιλάει για ονομαστική ψηφοφορία.
Θα το πάρει το νομοθετικό και να βάλει το σχέδιο μετά, να το περάσει αλλιώ. Κατάλαβε.
Βρέθηκε μια μασέλα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάμε για να ψηφίσουμε. Παρακαλώ πολύ τον γραμματέα να διαβάσει την πρόταση. Λοιπόν, να το διαβάσω. Το έχετε μπροστά σας, δεν ξέρω τώρα. Α, συγγνώμη, ναι, ζεστά σας. Λοιπόν, έλα τώρα να δούμε τώρα. Άρα ο συνδυασμός εδώ λέει ναι. Ο συνδυασμός εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που... Θα το διαβάσουμε και αυτή. Επειδή το έχουμε μοιράσει όλους. Κυρία Σταθάκη, θέλει το λόγο. Α, κυρία Μελά. Έχουμε να προτείνουμε ένα δικό μας ψήφισμα, κύριε Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι. Λέω, έχουμε να προτείνουμε ένα δικό μας ψήφισμα προς το Σώμα και τον κύριο Δήμαρχο. Και ίσως αυτό, σας παρακαλώ να το ακούσετε, και ίσως αυτό λύνει και πολλά θέματα για
πιθανές διαφωνίες μπορεί να έχουμε στο προηγούμενο του κυρίου Δημάρχου εννοώ. Μπορώ να το διαβάσω? Είναι πραγματικά ολιγόλογο. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή, γίνεται υποχρεωτική η μεταφορά ταμιακών διαθεσίμων των Δήμων σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας με επιτόκιο 2,5%. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιάς, σε έκτακτη συνεδρίασή του, εξέφρασε: πρώτο, τη διαφωνία του στη ρύθμιση τόσο σημαντικών ζητημάτων με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους δημάρχους της χώρας. Δεύτερο, τη διαφωνία του με την ανυπαρξία χρονικού ορίου στην παραπάνω ρύθμιση, η οποία φέρεται ότι έχει και πρέπει να έχει μόνο έκτακτο χαρακτήρα. Συνεπώς ζητούμε, πρώτο, τη διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι η ρύθμιση αυτή επιλέχθηκε προκειμένου να τονωθεί η διαπραγματευτική θέση της χώρας και να διασφαλιστούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Δεύτερον, να μην διαταραχθεί η ρευστότητα των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Τρίτον, να τονωθεί η συμπαράσταση της κυβέρνησης στα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξέβρεση λύσεων στα σοβαρά προβλήματά της. Και τέταρτο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, εντός 2 μηνών, τα χρήματα να επιστραφούν στους Δήμους προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα, παρακαλώ πολύ τον κύριο Αγγελόπουλο να διαβάσει και την πρόταση. Η πρόταση του Δημάρχου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιάς συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 22 Τετάρτου 2015 και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, πλατεία Κοραή, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση σχετικά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 41-24-15 ΦΑΦΑ, σύμφωνα με την οποία εισάγεται κατ' επίγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμιακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των ΟΤΑ Α και Β βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιάς συζήτησε την ιδιαίτερως δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα δημόσια οικονομικά της χώρας εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των παρατεταμένων πλέον διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με τους πιστωτές της. Αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των στιγμών και επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθεια που καταβάλλεται για επιτυχή έκβαση με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ελληνικού λαού. Η απαράδεκτη όμως απόφαση της κυβέρνησης να προωθήσει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου διαδικασία λανθασμένη τη δέσμευση των ταμιακών διαθεσίμων των ΟΤΑ Α και Β βαθμού δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Δήμων και των υπηρεσιών τους, καθώς και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν σε υπάρχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις. Επίσης είναι βέβαιο ότι η συγκεκριμένη απόφαση τίνει να καταργήσει την αυτοτέλεια και αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης και ως εκ τούτου για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα θα ήταν επιβεβλημένο η κυβέρνηση να είχε προηγουμένως ενημερώσει και συζητήσει με τους θεσμικούς εκπροσώπους των ΟΤΑ και όχι να τους ευνηδιάσει φέρνοντάς τους προτετελεσμένων γεγονότων. Οι θεσμικοί παράγοντες, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλουν αφενός να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και αφετέρου να αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία προκειμένου να υπερασπιστούν το θεσμό της αυτοδιοίκησης, την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και τα χρήματα των Δημοτών. Καταλήγοντας και όσον αφορά στη μεταφορά των διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδας, συντάσσεται με την απόφαση της ΚΕΔΕ ώστε να υπάρξει άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να καθοριστεί η τελική στάση μας σε κάθε περίπτωση πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου. Να κάνω μια παρατήρηση προσωπική. Δεν έχω πάρει το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Ναι, μπορώ. Ναι, κύριε Αγγελόπουλε. Δεν θέλω. Απλώς και μόνο. Τελείως ανεξάρτητα και ουδέτερα. Βλέπω πολλά κοινά σημεία στις δύο προτάσεις. Δεν βλέπω διαφοροποίηση. Υπάρχουν κάποιες μερικές λεπτομέρειες διαφοροποίησης και θα πρότεινα μήπως μπορεί να συμπτυχθεί και να γίνει ένα ψήφισμα. Μία αλλαγή είναι δυνατόν και λείπει ο Πρωθυπουργός, άλλο ο κυβερνητικός τέλεχος να ενημερώσει. Γιατί ο Πρωθυπουργός με τις υποχρεώσεις που έχει, μήπως δεν είναι στην Ελλάδα και δεν μπορεί. Και δεν είναι άλλο ο κυβερνητικός τέλεχος να συναντηθεί, να απαντήσει. Συνάδελφοι, μπορεί να μην είναι Πρωθυπουργός, να είναι Πρόεδρος της κυβέρνησης, να είναι οποιοδήποτε άλλος. Γιατί ο Πρωθυπουργός μπορεί να μην είναι ο ίδιος εδώ. Ο κύριος Αγραπίδης. Κυρία Πρόεδρε, επειδή θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά, συμφωνώ με το ψήφισμα, αλλά θέλω τη διευκρίνηση. Με διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος ότι είναι έτσι όπως το λέω, αλλά θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά. Καταλήγοντας και όσον αφορά στη μεταφορά των διαθεσίμων, στην τελευταία παράγραφο, στην Τράπεζα της Ελλάδος, συντάσσεται με την απόφαση της ΚΕΔΕ, όχι του ψηφίσματος. Είπε ο Δήμαρχος ότι σήμερα έβγαλε απόφαση
όχι, δεν διαφωνώ, Δήμαρχε. Συντάσσεται και όχι με το τέταρτο του ψηφίσματος, οπότε το, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Οπότε, ποιοι συνάδελφοι ψηφίζουν. Αυτό που λέει ο κ. Παρασκευόπουλος, εγώ το βάζω πρωθυπουργό, γιατί αυτό ζήτησε και δένα. Και δεύτερον, επειδή τη Δευτέρα εμείς θα έχουμε νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να πρωθυπουργό κάποιον άλλο. Φαντάζομαι ότι. Αυτό λέω. Κύριοι συνάδελφοι, ποιοι ψηφίζουν την πρόταση που έκανε η κυρία Μελά και την πρόταση που έκανε... Κυρία Πρόεδρε, ναι. Μπορούμε να πούμε σε ποια σημεία διαφωνούμε με αυτό το ψήφισμα του Δημάρχου. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε, διότι έκανε μια πρόταση ο κύριος Αγγελόπουλος. Εμείς θέλουμε να πούμε ποια σημεία διαφωνούμε. Λοιπόν. Κύριοι συνάδελφοι, δύο λεπτά, περιμένετε, σας παρακαλώ. Στη δεύτερη παράγραφο που λέει «Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συζήτησε την ιδιαιτέρως δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα δημόσια οικονομικά της χώρας εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των παρατεταμένων πλέον διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με τους πιστωτές της, δίνεται η εντύπωση ότι φταίει...» Και της μη τότε να βάλουμε. Εγώ δεν διάφωνω, εντάξει. Όχι. Επειδή δίνεται η εντύπωση ότι ευθύνεται η κυβέρνηση που διαπραγματεύεται, θα λέγαμε να συμπληρωθεί. Βιαζόσαστε, αλλά κάντε λίγο υπομονή. Λοιπόν. Να συμπληρωθεί εδώ λόγω της επιμονής των δανειστών σε σκληρά και αντιλαϊκά μέτρα. Αν αυτό τεθεί, δεν έχουμε αντίρρηση. Τώρα, στην τρίτη... Κυρία Σταθάκη, δεν γνωρίζουμε, φαντάζομαι, δεν ξέρω σε γνωρίζετε, τι ζητάνε οι δανειστές και διαπραγμάτευση για να βάλουμε κάτι τέτοιο εμείς. Εγώ, αν θέλετε, δεν έχω, αλλά δεν γνωρίζουμε. Εντάξει, και δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε, έτσι, τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων και τι ζητάνε και τι όχι. Γι' αυτό εγώ θα έλεγα πώς να βάλουμε. Τα άμα οικονομικά ξεκινά... της χώρας εξαιτίας και της μη ολοκλήρωσης. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Καλώς η κυβέρνηση καθυστερεί κυρία και δεν Πρόεδρε, ολοκληρώνει. Διαβάστηκε ένα ψήφισμα από το Δήμαρχο. Εμείς το ψηφίζουμε όπως είναι αυτό που διαβάστηκε και φεύγουμε. Λοιπόν, καθίστε, γιατί εμείς μπορούμε να το διορθώσουμε και εσείς θα έχετε ψηφίσει αυτό το πρώτο. Φύγετε. Λοιπόν, καθένας παίρνει την ευθύνη της τάσης του. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι η καθυστέρηση και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων, εφόσον είναι για θετική κατεύθυνση για τη χώρα μας, καλώς γίνονται. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να προσδώσει στοιχεία ευθύνης, παιτιότητας και ενοχής γι' αυτό. Στην τέταρτη παράγραφο, που λέτε «Η απαράδεκτη όμως απόφαση κυβέρνησης να προωθήσει με πράξη», θεωρούμε ότι και αυτό συντακτικά πρέπει να διορθωθεί και βέβαια να μπει και ομαλή λειτουργία των Δήμων και των υπηρεσιών κτλ. Στην επόμενη παράγραφο λέτε «Η συγκεκριμένη απόφαση τίνει να καταργήσει την αυτοτέλεια και αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης». Κύριε Δήμαρχε, αυτή είναι πολύ βαριά κουβέντα και θεωρούμε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει δείξει τέτοια σημάδια. Και κύριε δεν Σταράκη, έχει δώσει τέτοιες ενδείξεις διαβάσω... ότι θέλει να καταργήσει την αυτοτέλεια θέλετε και την να σας διαβάσω... της αυτοδιοίκησης. Θέλετε να σας διαβάσω εδώ τα ψηφίσματα των άλλων δήμων της περιφερειών. Δεν νοιάζει αυτό. Όχι, μόνο για μένα. Δεν με νοιάζει. Νοιάζει. Εμείς νοιάζει. Λέμε, νοιάζει. Δεν σας. Αν θέλω, λέω, θέλουμε λοιπόν, να επιδιώξουμε. Να, ολοκληρώνω, κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε. Διαφωνείτε στο σύνολο, άρα. Διαφωνείτε στο σύνολο, θέλω να πω. Όχι, δεν είναι το σύνολο αυτό. Δεύτερη παράγραφο, τρίτη παράγραφο, τέταρτη παράγραφο. Ναι, σε κάποια επιμέρους. Αν θέλουμε να επιδιώξουμε να είναι ένα ομόφωνο ψήφισμα. Αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, εμείς θα ψηφίσουμε. Απλώς πρέπει να κατανοήσουμε κι εμείς ότι κάνουμε ένα ψήφισμα ως Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι ως μια παράταξη ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να πω ότι από τη μία σας λέω στον παράγραφο που είπατε. Καταλαβαίνω να βάλουμε εξαιτίας και της μη ολοκλήρωσης είναι παράληψη, αλλά το να βάλουμε το τι ζητάνε οι δανειστές, εμείς δεν το γνωρίζουμε τι ζητάνε οι δανειστές. Αν μας ενημέρωνε κάποιος τι ζητάνε οι δανειστές, να το βάζουμε, δεν θα τηρήσει, δεν το γνωρίζουμε. Λύθια το λέτε, κύριε Δημάρχε. Εγώ δεν μία ακούω. Συνέχεια για το τι λένε για δανειστές. Δεν θέλω να μπω σε πολιτική συζήτηση. Επιτρέψτε μου λίγο. Δεν θέλω να μπω σε πολιτική συζήτηση, γιατί θα φανεί τώρα ότι αντιπολιτεύομαι και τη μία ότι είμαι της κυβέρνησης και την αντίθετη. Πώς μπορούμε να ξέρουμε τι ζητάνε οι δανειστές, αφού ακούμε από κάθε άλλον διαφορετικά πράγματα. Αλλά μην πούμε τώρα στην ουσία τη συζήτηση. Άλλος λέει ζητάμε μείωση συντάξεων, άλλος λέει δεν ζητάμε μείωση συντάξεων. Επικουρικών, μη επικουρικών. Μισθούς, όχι μισθούς. Δεν γνωρίζουμε για να βάλουμε κάτι τέτοιο. Τότε ας μισθεί το μείωση των παρατεταμένων. Το άλλο που λέτε ότι είναι δίκη προθέσεων, είναι βέβαιο, δεν είναι δίκη προθέσεων, ότι αν μπορούμε να αντλούμε 10% με έγκριση τη εκάστοτε κυβέρνηση για να λειτουργούμε τον προπολογισμό, καταργείται η αυτοτελεία και η αυτονομία. Δεν είναι δίκη προθέσεων. Το αν σε δύο μήνες μας γυρίσουν τα λεφτά πίσω και μας πούνε από εδώ και εδώ λύγει το θέμα, πράγματι, αλλά ότι τίνει, δεν είπα ότι κατέργησε, τίνει να καταργήσει, λέω. Νομίζω ότι και λεκτικά είναι σωστό. Αν συνεχιστεί, τίνει να καταργήσει την αυτοτελεία. Δεν είναι λάθος, δεν είναι άδικο. Εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό. Τώρα θέλετε να συζητήσω για την πορεία ή πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Γιατί εδώ μιλούσαμε χωρίς περισσότεροι να έχουν διαβάσει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν διαφωνώ και αναγνωρίζετε και οι δικές μας προσωπικά αναγνωρίζω εγώ ήταν κοντά σε αυτό που δεν αντιλέγω και τον αναγνωρίζω. Αλλά είμαστε μια δημοτική ομάδα που πρέπει όλοι να. Σωστά.
Ωραία, ψηφίζουμε. Την πρόταση τη κυρία Μελά ψηφίζει. Η κυρία Μελά, η κυρία Σταθάκη, ο κύριος Αγγελόπουλος. Την πρόταση του κυρίου Μόραλη. Όλοι οι παράταξοι. Συγγνώμη, είναι και ο κύριος Αφηγανέ. Είναι ο κύριος Καλογερόνας, δεν ξέρω. Ναι, ναι, όλοι. Όλοι. Και η παράταξη μας εμένα πειράζει. Δεν διαφωνεί, πρέπει να βάλεις. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη. Περιμένετε, γιατί βιάζεστε λίγο. Μια στιγμούλα. Γι' αυτό ρωτάω. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, δεν εγκρίνεται και θέλω να σας πω κάτι, μια διευκρίνηση. Εδώ πέρα στο τέλος, όχι για να κάνω τον υπερασπιστή της ΣΚΕΔΕ, αλλά λέτε ότι συντάζεται με την απόφαση της ΣΚΕΔΕ να υπάρξει άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, που η απόφαση της ΣΚΕΔΕ δεν λέει πουθενά τέτοιο πράγμα. Ούτε μη... το ψήφισμα. Δεν λέω για το ψήφισμα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Θεωρώ ότι υπάρχει σημερινή δήλωση του Προέδρου. Θεωρώ ότι έχετε κάποια σημερινή απόφαση της ΣΚΕΔΕ. Θεωρώ έτοιμα να σημερινή δήλωση του Προέδρου υπάρχει. Ένα λεπτό. Έχει δίκιο ο κ. Αλπέας ότι είναι έτοιμα και όχι απόφαση. Το έτοιμα. Α, μπράβο. Λοιπόν, ΚΕΔΕ. Δεν είναι απόφαση. Και η απόφαση και δεν είναι το αίτημα τη ΚΕΔΕ. Που έχουμε εδώ το πέρα. Αίτημα, εντάξει, το αίτημα. Που ψηφίστηκε χτες από τα μέλη τη ΚΕΔΕ. Ομόφωνα. Εγώ λέω ότι συντάμαστε με το αίτημα τη ΚΕΔΕ ώστε να υπάρξει άμεση συνάντηση με τον Υπουργό. Αυτό λέω. Οπότε. Όχι, κύριε, θεωρώ ότι είναι όχι, η πιο πρόσφατη δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ. Ωραία. Λύεται η συνεδρίαση 11η. Καλό σας βράδυ. Να είστε όλοι καλά.